Σαββατοκυριακό. Παρασκευή μεν, αλλά σε ρυθμούς λιγότερου πρωινού ξυπνήματος. Με το αγαπημένο μας τραγουδάκι, με το σήμα κατά τεθέν της Παρασκευούλας, το αγαπημένο αρκετού κόσμου. Με σταματάνε στο δρόμο που λέει και ο Μάριος Ασλαμάς. Πάμπη, τι ωραία όταν βάζεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Αγαλιάζει την κούλα μας. Δουλεύεις, δεν δουλεύεις. Υπέρο 107,4. Άμα φτιάξεις και το μικρόφωνο εδώ λίγο, ακούσουμε καλύτερα. Ένα, δύο, δεν ακούμε καλά, για να δούμε. Ένα, κάνουμε τις ιδέες, ναι. Είναι το μικρόφωνο, είναι πως, δεν ξέρω, άκουγες φαντάζομαι, φίλε Παναστάση, και σε καλημερίζω. Καλημέρα. iPad, iPod, πώς θα λέγατε εσείς τώρα οι νέες γενιές. Εμείς είχαμε τα Walkman. Ακουστικά τέλος πάντων. Είχες και Walkman, πρόλαβες Walkman. Και Discman, τα πρόλαβα. Discman αυτά. Όταν τα ακουστικά συνέχεια δεν χάλουν. Ναι. Το αιώνιο πρόβλημα. Και έκανες εκεί τις αλχημίες, τα κύκλωνες, προσπαθούσες, τα κολλούσες με ζελοτέιπ για να... Χαλούσε πάντα πρώτα το ένα. Πρώτα το ένα και μετά το άλλο, ναι. Πόσα ακουστικά τέτοια έχω ξοδέψει. Κάπως έτσι δείχνει το μικρόφωνο εδώ του Λίμπερο. Το έχω τη λήξη γύρω από το χέρι μου για να προσπαθήσω να βγω στον αέρα και βγήκα όμως. Τα κατάφερα. Να, πιάσανε αυτά τα μεσοβέζικα. Καλημερίζουμε και την πρώτη γραμμή, την Ανίσχυ. Πριν καν βγούμε στον αγέρα, μας κάνει ποδαρίκο. Καλημέρα σας. Έλα, Batman. Καλώς τον άνθρωπο. Καλημέρα. Τι έγινε. Καλά, κάνε λίγο την κεραία στο σταθμό ή το μικρόφωνο, κάτι γίνεται, σε έχουν κάνει σάντουιτς, σε ακούω καλά από χθες. Ναι, το μικρόφωνο κάτι, το κάνω τώρα την κεραία και να την κουνήσω, δεν γίνεται τίποτα. Πάνε, χτυπάτε λίγο, μπορεί να έχει νερά επάνω, ξέρω εγώ. Με το σκουπόξυλο, μάλιστα. Ναι, όπως παλιά και τις κρύβανε. Έτσι, για πάνε λίγο κατά εδώ, κάνε λίγο, ναι, τώρα πιάνει, τώρα πιάνει. Είσαι, δεν είσαι το σήμα, τι γίνεται. Καλά είμαστε, εσύ, νωρίς. Τι έρευνες έχουμε σήμερα. Διάφορες, ασχοληθούμε και με δικαστήρια, αλλά των διαζυγίων τα δικαστήρια. Σήμερα. Για ποιο λόγο? Θα καταλάβεις. Θα ακούσει εδώ. Ένα μεγάλο διαζύγιο έχει βγει αυτές τις μέρες στην χώρα μας. Στη χώρα ή στη Θεσσαλονίκη? Στη χώρα μας. Στη χώρα μας. Θεσσαλονίκη, τι μεγάλο διαζύγιο. Έχει κανένα πλούσιο η Θεσσαλονίκη για να χωρίσει και να δώσει διατροφή. Ας έχουμε βγάλει στο τελευταίο μισάωρο εδώ το παίξι. Όχι, πιο νωρί. Τζίνα Λιμόνου, Παύλος Βαρδινογιάννης. Δεν ξέρω να έχει. Τι είναι αυτή, καλά. Ξέρεις την Τζίνα Λιμόνου, ξέρεις και τον Βαρδινογιάννη. Κοιτάξτε, τον Παύλο Βαρδινογιάννη του ξέρουμε, να σου πω την αλήθεια. Τον ξέρουμε σαν διάφορο. Ναι, το μάθαμε λόγω επειδή της Αλιμόνου. Να τα λέμε και αυτά. Τζίνα Λιμόνου, παλαιά ηθοποιός. Ναι, είχε παίξει και σε μια ποδοσφαιρική σειρά εκεί με τον Πασχάλη Τσαρούχα. Ναι, πώς λεγόταν. Δεν τους ξέρω αυτούς, γιατί βλέπω τηλεόραση εδώ και χρόνια. Και αυτή έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια από τότε που παντρεύτηκε. Αλλά εντάξει, θα το σχολιάσουμε. Έχει βγει ένα διαζύγιο, θα διατροφή, τέτοια αυτά, να προσέγγει ο κόσμο. Τέτοια διάφορα. Συμβουλευτική εκπομπή θα είναι σήμερα. Και με αυτό το τραγούδι που ξεκίνησε με αυτό να κλείσει, έτσι, ευχαριστώ πολύ. Έτσι, να, αυτά που λέγαμε στην. Να κάνω ένα συνέχεια Σάββατο Κυριακή. Σάββατο, αύριο τη μέρα έχουμε Σάββατο. Σάββατο Κυριακή. Σάββατο Κυριακή. Δεν υπήρχαν αυτέ τι παλιό καθημερινέ. Τίποτα καθημερινέ. Και ποιο το νόημα δηλαδή, λε και παράγουμε τίποτα, κάνουμε και τίποτα σοβαρό. Τίποτα. Δεν έχει και πρωτάθλημα σοβαρό πλέον. Δεν έχει και πρωτάθλημα σοβαρό. Ένα αρχή στο Μουντιάλ σε λίγο. Αυτό, ναι. Εκεί έχουν νόημα οι καθημερινές. Τώρα τα δικά μας από τα αθλήματα και τα έτσι και τα αλλιώς είναι. Ναι, άστα να πάνε. Τροφό και αρώματα. Μάλιστα. Να σε καλά, σε φιλούμε. Κάτε την καλημέρα, πάμε δυνατά. Καλημέρα. Ξεκινάμε δυνατά. Πάντα θέλει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Φέρεια να του δώσουμε ένα teaser. Τι θα ακολουθήσει στην εκπομπή. Δίκιο έχει. Εντάξει, δεν θέλω να αποκαλύπτω βέβαια πάντα όλα τα χαρτιά μου. Τι θέματα, γιατί και θεματάκια, που λέει και ο Μάριο. Γι' αυτό και το να προσπαθώ λίγο να το αποφύγω. Γιατί άμα αναφέρουμε ένα θέμα, μετά πρέπει να το πιάσουμε. Σωστό αυτό. Γι' αυτό. Μας δεσμεύει. Μας δεσμεύει και η αναφορά. Λίπερο 107,4, Αναστάσεις κοιτάς απέναντί μου. Μάχημος δυνατός, έτοιμος εδώ να μας συντροφεύσει, να συνδράμει μαζί μας στην επικαιρότητα και της Παρασκευούλας και την επικαιρότητα του Σαββατοκυριάκου που έρχεται μπροστά μας. Ναι, μεν έχουμε πρωταθληματάκι. Άρχεται, αλλά θα είναι σαν να μην έχει. Ναι, θα είναι σαν να μην. Εντάξει, δεν ξέρεις τώρα, λες, άμα βγει καμιά απόφαση σήμερα
ανατρεπτική. Δεν εξετάζεται η έφεση από χθες το βράδυ. Δεν σε βλέπω πολύ αισιόδοξο. Κοίταξε. Σαν φίλο του ΠΑΟΚ. Όχι. Ναι. Δεν είναι ζήτημα αισιοδοξία ή απεσιοδοξία. Είναι ζήτημα το ότι ό,τι απόφαση και να βγει, δεν θα ευχαριστηθώ τον οποιοδήποτε τίτλο. Περισσότερο από το ένα καλοκαίρι που θα γκρινιάζω γιατί δεν τον πήραμε λίγο. Δεν με πολύ ψήνει τώρα. Σα πάω. Έχει μπει τώρα μέσα στο τρύπο ότι αυτό μα το κλέψαν τέτοιο ή αδικία. Ναι, δεν μπορώ τώρα να αρχίσω την αντίθετη επιχειρηματολογία. Να, όχι, να και ακούω και του άλλου να λένε που εντάξει δεν θα έχουν δίκιο. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, αυτό το κράτο. Να το ενώσουμε το κράτο που το χωρίσαμε. Να πάρει και ούχου. Ναι, είναι σωστό γι' αυτό. Ναι, έχουν γίνει εδώ σχέδια αποσχίσει. Έχουν φτιαχτεί νέοι χάρτε, νέε πρωτεύουσε. Και όλο αυτό ο σχεδιασμό να πάει στράφη. Τελωνία, αυτά ιστορίε. Όντως. Υπάρχει ένας προγραμματισμός τώρα, δεν μπορεί να εκτραπεί. Εντάξει, δεν ξέρω, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμουν και εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το θίξατε. Ναι. Η ελληνική ΔΕΗ αγοράζει τη σκοπιανική ΔΕΗ. Δηλαδή αυτό το ακούμε από σένα πρώτη φορά. Μόνο εδώ. Ναι. Δεν έχουμε καμιά επιλογή πλέον για ρεύμα. Η Αθηναϊκή ΔΕΗ. Ναι, η Αθηναϊκή ΔΕΗ των Αθηνέζων. Ναι, η Αθηναϊκή ΔΕΗ που παίρνει από δόμο τα ρεύματα από τι Πτολεμαίδε. Δηλαδή εμεί εφοδιάζουμε. Αλλά αγοράζει τη σκοπιανή, ε. Βουλγάρη, κύριε. Πυρηνική ενέργεια. Σωστό, Κοσλοντούι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πέστε κι άλλα ρε σιχαμένη. Θα πούμε κι άλλα εδώ. Θα δώσουμε αλήθειες. Και εμένα με σταματάς στον δρόμο Μπάμπη και στη μελέ για αυτό το κολοτράγουδο. Μπράβο Πασχάλη. Πότε θα καμιά Παρασκευή εκεί θα είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα και να ακούγονται οι φάπες όλη τη Θεσσαλονίκη. Ναι, σε χαλάει. Ναι, αλλά... θέλετε να αλλάξει και απόφαση καημένη. Εγώ. Ως ποιοκάπτες. Εγώ λέω ότι... Εσύ τέτοιος είσαι, βρεούς από εδώ. Εμένα τι με νοιάζει η απόφαση. Εγώ θα πάρω λεφτά, εγώ θα πάρω πριν πρωταθλήματος. Ρε κάνε μας σιγάρι τώρα. Τι με ενδιαφέρει. Πασχάλη. Και... έχεις ερώτηση εδώ από τον Αναστάση. Φιέστα ανώδου θα έχουμε. Τα έχουμε, θα σε έλεγα. Εγώ θέλω ένα live να έχω σένα και τον Κρίς απέναντι, τίποτα άλλο. Θα σε πω εγώ κάτι φιέστες που θα γίνουν. Θα οργανώσουμε ένα πριβέ. Ένα να πριβέ. Κοίταξε, σε ένα ήρθες και έκανες ότι δεν μας ήξερες. Βαρύ. Είδα βρε πούχο που καθόσουν εκεί δίπλα μου. Αλλά μακριά καθόσουν, ήσουν εκεί με τα κορίτσα. Με θνητούς δεν ασχολούμαι. Συνοδευότανε, δεν ήθελε τώρα εδώ να... Εντάξει, να λέμε. Είναι ο... Ο φίλαθλος, ο θαμόνος που χειροκροτήθηκε πιο πολύ από την πάντα. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει, εννοείται. Ελάτε στα live μας να σας χειροκροτήσουμε. Ναι, Μπάμπη. Παρακαλώ. Πότε θες να σταματήσεις από το ράδιο. Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Σύντομα. Για να έρθω ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ. Να κάνουμε μια εκπομπούλα μαζί. Το καλοκαιράκι, έτσι να σταματήσουμε λίγο πρόωρα, να πάμε κάνουμε κάποιο μπάνιο πιο νωρίς. Μπορεί να σε χρειαστώ. Έτσι, για θέλω μια εκπομπή, όπως είναι εκεί τρεις που κάθονται. Από τη μια μεριά τον Κρίς και από την άλλη τον Αναστάση και εγώ στη μέση. Μάλιστα. Δεν σε έχουμε Ηρακλειδέα. Ηρακλειδέα, δεν θέλεις τώρα. Τι να τους κάνουμε αυτοί τους δεν υπάρχουν γλουρέ. Είδες τώρα πώς τα λες, εμείς άμα πούμε κανένα τέτοιο. Ναι, όχι. Τι να πεις ρε που στην πόλη μας αυτή στο δέσμα τραχοπέδιλα. Ναι. Θα έχουμε Ηρακλειδέα. Θα έχουμε βουγιούκα. Εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Ναι, σε καμία περίπτωση ποτέ. Να πάει αυτός ο Ρώσος ο πρόεδρος που έχουν. Να πάρει αυτό το τραπέζι με τα τρόπαια από το Μακεδονία Παλάς, γιατί από τα πολλά τρόπαια θα πέσει όροκος. Άντε, γεια. Κάτι ακούστηκε για τον Άρη, δεν είναι. Θα πάρει ο Ιβάν τον Άρη. Όχι ρε, χθες άκουγα Ζαγόρα εκεί το βράδυ, δεν πολύ είχα ύπνο. Και είχε αριανούς στη γραμμή, οι οποίοι λέγανε τώρα έρχεται κάποιος... Κάποιον ντουσαν, πώς τον είπανε, δεν θυμάμαι. Πάλι τον πάγε πιτσα πάλι. Δεν ξέρω, Βλάνταν. Δεν ξέρω, άρθει ο Ήβιτς να λάβει την ομάδα. Βλάνταν είναι και ο Μιλόγεβιτς βέβαια, δεν ξέρω μιλούσαν τώρα για προπόνηση. Προσπαθούσα να καταλάβω τα συφραζόμενα. Ένας φίλος του Άρη ο οποίος βγαίνει συνέχεια στον Γιώργο. Εν ολίγης κατέληξε ότι έρχεται αυτός και ο Άρης παίρνει πρωτάθλημα. Κάπως έτσι δηλαδή. Ναι, αυτό. Να πείτε τα ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα. Επιτέλους. Δεν ξέρω ποιος. Αν μπορεί ο Πασχάλης να μας βοηθήσει να μας αποκρυπτογραφήσει τη συνομιλία, γιατί ήμουν και σίγουρα μέσα... μπορεί. Σίγουρα μπορεί. Ναι. Αυτό το πράγμα θα ήθελα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Αν περίμενε. Δεν μας περίμενε. Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι πάλι. Καλημέρα.
Συγκοινωνίες. Περίμενα πόση ώρα περίμενα. Ένα, είχαμε το βαρύ πυροβολικό τώρα. Μιλούσε η μοδίστρα, Τι να κάνουμε τώρα, δεν προλάβαμε. Το βαρύ πυροβολικό του λόγο επειδή. Τι να βγαίνει αυτός πρωί τώρα και να μας φτιάχνει η μέρα να βγει. Γι' αυτό βγαίνει, τι νομίζεις. Καλά σε κάνει. Λοιπόν, πέρασα πριν από λίγο από το μέγαρο της αστυνομίας εδώ στη Μοναστηρίου που είναι. Μάλιστα. Και άμα σας πω ότι έξω εκεί στο προάβλιο χώρο υπάρχουν καμιά 20-30 αυτούς επενδυτές, να πούμε, ξαπλωμένοι πάνω στα τσιμέντα και σκεπασμένοι με κουβέρτες. Πού, στο μέγαρο. Έξω από το αστυνομικό μέγαρο. Μάλιστα. Μα εντάξει, βρίσκουν θαλπορή και προστασία ενδεχομένως, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, αυτές οι άλλες περιπτώσεις δεν συνέβαιναν ούτε στα όνειρά μας. Τώρα έξω από το αστυνομικό τμήμα, τώρα ένα πράγμα, ένα χάλι, με τα σκουπίδια, χαμός γίνεται. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, δεν έχω εικόνα της περιοχής. Μάλιστα. Ναι, επειδή δεν ξέρω τώρα, κάτι ψάχνουν αυτοί τώρα. Φαίνεται για ελληνοποιήσεις και τέτοια πράγματα κάτι άκουσα για να βγάλουν ταυτότητες ελληνικές. Και έχουν μαζευτεί εδώ πέρα ένα τσούρμο. Κάθε πρωί τους βλέπεις εδώ πέρα εκατοντάδες είναι. Μάλιστα. Okay. Μύρισε Παρασκευή, μύρισε Παρασκευή. Αυτό έχει σημασία. Έτσι. Άντε, αδερφέ μου. Έγινε, καλό κουράγιο. Τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Κάτσε που εγώ είσαι ένα τυποδίστρα του χρόνου. Έλα. Βρελίγη. Ξεκινήσαμε έτσι. Δυνατά. Ελάτε, βρελίγη, δεν υπάρχουν γλουβί. Για πες τι υπόθηκε χθες που άκουγες. Τι υπόθηκε, εμένα δεν μ' άκουγες που ήμουν κι εγώ. Όχι, δεν ήσουν. Γραφικότητα για να μην συμμετέχεις. Τη στιγμή που έβαλα δεν ήσουν στην γραμμή. Είναι ο Σακίεβιτς, φίλε, που είναι με τον Παπαδόπουλο. Ναι, Σακίεβιτς, ο οποίος είναι σερβός. Ναι, ο οποίος ό,τι έχει αναλάβει το έχει πάει πρωτιά. Μάλιστα. Όπως, για δώσε ρεπορτάζ. Ό,τι και να έχει αναλάβει. Ναι, τι έχει αναλάβει, ας πούμε, τι θα σε έλεγα, τι τυρί. Ρε παιδί μου, βοήθησε με, γιατί δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Τώρα, χθες το άκουσα. Τι έχει αναλάβει. Ο οποίος έχει λίγο χρήμα. Έχει λίγο χρήμα, μάλιστα. Και από πίσω έχει κάτι άλλο που άμα αφήσουν ο Σαββίδη σε νοροχή την πνίγεται. Δεν βαρεθήκατε τόσα χρόνια να έρχονται. Κάνε τη μη μιλάς, ρε. Κάνε τη μούκα σου. Μάλιστα. Εντάξει. Αντεγιά. Πρωτάθλημα δηλαδή. Άτσι, οκ. Πάντως, είναι πολύ προβληματικό που ξεκίνησαν τον Απρίλιο. Ναι. Εγώ περίμενα τον Ιούνιο να δικαιωθώ. Ναι, μου λέγανε όλοι θέλω ομάδες από τη Θεσσαλονίκη στην ΑΕΔ. Όχι, δεν θέλω καμία. Να, γιατί αυτά έχουμε. Όλα πρωτάθλημα θέλω σε αυτή την πόλη. Μα αυτό είναι το αλατοπίπερο της ζωής. Είσαι αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που να πάρει πρωτάθλημα η ομάδα μεγάλη της πόλης. Δεν καλά, καμιά 50 χρόνια ακόμα. Και μετά παίρνετε και υπόλοιποι. Καλά το είπε για την τριοπαιοθήκη. Να ξέρω ένα κυπελάκι βέβαια πέρυσι πήγε, αλλά προς το παρόν, ας πούμε, η διακυβέρνηση Πατατούδη νομίζω έχει περισσότερα τροπέα. Έχει σίγουρα περισσότερα. Εντάξει, οπότε ο Ιβάν φέτος καλείται να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Γιώργου Πατατούδη και της δικιάς του τέλος πάντων θητείας στην ομάδα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, Μπάτμαν. Έλα. Γουστάρω εσύ η ομάδα της Μοδίστρας να ανέβει αλφαεθνική. Μάλιστα. Θα ξανακατέβει. Εδώ μας λένε ότι έρχεται ένας πολύ ισχυρός επενδυτής, ο οποίος... Και όχι εδώ ο πρόεδρος που έχουν οι μαντήλοι να κλάψει, δεν έχει πλάκα μας. Μάλιστα, κάνει, μάλιστα. Να, τώρα που έκανα... Ποιος ισχυρός επενδυτής αυτή να πάρει. Σακίεβιτς. Τι είναι αυτό. Σαν τεσάρι που θα συλληφθεί για ναρκωτικά. Νίκ Σακίεβιτς μαζί με τον Τόμ Παπαδόπουλο, οι οποίοι προτίθεται να συνδράμουν μέσα στην. Τέτοια παρακμή. Γιατί παρακμή, εσύ τον Σαββίδη που τον ήξερες. Ιγναντίεβιτς είναι και ο Σαββίδης. Όλη η Ρωσία τον ήξερε. Μην ξεχνά το 2006 που ήρθε ο Σαββίδης, όλος ο κόσμος ψιλοχλέβαζε. Το ξεχνάμε αυτό. Το δεν έχει δεύτερο κουστούμι και τέτοια υπονότανε. Και ήρθε μετά ο Revolution στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, για να κάνει την αλλαγή και να... Να τα λέμε και αυτά, να θυμόμαστε λίγο ιστορία. Έτσι. Έγινε. Συγχαιρετούμε. Καλή έρευνα. Μακάρι να ενισχυθούν όλες οι ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης. Να έχουμε δουλίτσα τα πρωινά, να έχουμε τις κοντρίτσες μας, να έχουμε τις ομορφιές μας. Έχω ξεκινήσει από Απρίλιο. Αυτό θα πει προγραμματισμός, έτσι δεν λένε. Πάρε από τώρα για να μπορέσουν οι παίχτες να προσαρμοστούν στο ρόστερ και στην φιλοσοφία της ομάδας. Μην το ψάχνουμε έτσι. Θα πρέπει από τώρα και οι φίλοι και ακροατέ να μπουν σε διαδικασία Super League του χρόνου. Πάω Κάρης Κοντρίτσα στην πρώτη εθνική. Ηρακλή στη Β' ερχόμαστε. Θέλω να κάνω ένα κάλεσμα προς τον λαό του ΠΑΟΚ, τους συμφιλάθλους συνοπαδούς. Μην τσιμπάτε με αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται. Όχι, τσιμπάω με αυτούς που ασχολούνται. Είναι εσωτερικό το πρόβλημα. Μην ασχολείστε με αυτήν εδώ την ομάδα. Θα πρίξουν αυτά, θα πάρουν πρωτάθλημα, Champions League θα πάρουν. Δεν χρειάζεται. Αφού εκεί θα καταλήξουμε πόσα τρόπαια είχε, το 30, το 40. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από το παραπάνω δημιούργησε 5 ραδιόφωνα στην πόλη. Αυτή τη στιγμή να υπάρχουν
Εννοείται. Αν δεν υπήρχε αυτή η κόντρα, δεν υπήρχαν και τα ράδια. Να δώσει ξανά πνοή. Έρχεται η ανάπτυξη στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, καλησπέρα κύριε Παπαδίτη. Καλώς τον. Ποιος είναι εκεί να πούμε? Ο κύριος Αναστάσης. Καλησπέρα κύριε Αναστάσης. Τι έγινε, την κρέμισες? Το σκυλάδικα. Μάλιστα. Γεια σας. Τίποτα. Γεια σας κύριε Αναστάση, τι κάνουμε? Επειδή σας ακούω να μιλάτε ορεινά για αθλητικά, να πούμε, είπα να βγάλουμε μια παρέμβαση. Μας λένε για αθλητικά, εμείς δεν είναι ότι, ότι είμαστε το αθλητικό. Είναι αυτά τα πράγματα τώρα, αθλητικά δύο φορά να μιλάτε για αθλητικά. Ναι, τώρα, σε παρακαλώ. Εννοείται, έχουμε ξεχάσει και τα χειροπολιτικά. Τα πάντα. Η Μάρτον και λέω, κύριε Μπαμπή, τηλεόραση δεν έχει να σχολιάσει κάτι, κάτι Masterchef και τα λοιπά, υπάρχουν κάτι αηδίες. Έτσι. Δεν υπάρχει τόσο survival σχολιάσεις αηδίες. Έτσι. Αθλητικά δεν υπάρχουν. Τι λέτε για πάρες και πάω, βαρεθήκαμε να μην λοιπόν. Και τι να σχολιάσουμε όμως, και τι να πρωτοπούμε. Τι να πείτε, να σας πω ένα τραγουδάκι. Ένα τραγουδάκι, να πάει η Παρασκευούλα μας καλά, θα βγούμε και έξω να διασκεδάσουμε σήμερα. Με αυτό που θα σας πω θα σας πέσει λίγο η διάθεση. Δεν θέλω τέτοια. Δεν έχουμε κανένα πιέθυμο. Ξέρεις γιατί χθες είχα ένα σεξουαλικό όνειρο να πούμε με την Ιωάννα. Ιωάννα, ποια Ιωάννα? Η Ιωάννα είναι το νέο μου αμόρε, κύριε Μπαμπή. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Το μαράκι δεν σε κυνήθηκε, κύριε Μπαμπή. Το μαράκι ας πρόσεχε. Τώρα θα σε κυνηγάει και θα σε ψάχνει το μαράκι. Αλλά bye. Είναι η πρώτη φορά που θα τραγουδήσω γυναίκα με γυναικεία φωνητικά, οπότε συγχωρέστε με αυτή την παραπονία. Ένα τραγούδι, ένας κόντρα ρόλος, θα λέγαμε. Έτσι, είναι έξω από το τραγουδιστικό μου ρεπερτόριο. Range, όπως το λένε. Θα κάνω τα δυνατά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, τις νύχτες μπαίνει στα όνειρά μου. Το πιάσε τον πονόμονο. Λες κι ήρθες σε δικό μου κήπο, ας πούμε. Κι αν μεγαλώσανε τα φτερά μου, εγώ από το πελάι σου δεν λείπω. Θεός αν είναι εγώ, χιλιάδες αγγελί μετάσπρασουμε, κλονάρια λησμονιάς μοιράζουν κι από το σώμα μου σαν άστρα βγαίνει το συστρόιντ από μέσα μου να είμαι. Παιδιά δικά σου ανάσες βγάζουν. Θεός αν είναι στις φλόγες να καείς κι απ' το δάκρυ μου φωτιά να βρεις. Δεν μπορείς μια ζωή καρδιά να συγχωρείς. Εντάξει, συγκλονιστική ερμηνεία. Α, κι άλλο. Κι αν μ' αγαπάει κανεί, Θεός αν είναι, ας πούμε, κι αν μ' αγαπάει κανεί. Καταπληκτικός. Ένα ιστορικό τραγούδι, βεβαίως, Γκόραν Μπρέγκοβιτς, στίχη Λίνα Νικολακοπούλου, το ερμήνευσε η Άρκης Πρωτοψάλτη σε μια πρώτη εκτέλεση, αλλά στην εκτέλεση που θα μείνει στον χρόνο είναι ο φίλος μας. Από την Ιερά Πέτρα. Ο Ερακλειδέας από το Ρόντο. Φεύγω, κύριε Μπάμπη, για το Ρόντο, οπότε θα με χάσετε. Δεν θέλω τέτοια. Από εκεί πιο πολύ βολεύει. Απόγευμα θα μας παίρνει τηλέφωνο. Εντάξει, κύριε Μπάμπη, ό,τι πείτε. Αλλά δεν θα είμαι σουρωμένος το απόγευμα, κατάλαβες τι γίνεται. τώρα βγαίνει καλύτερα, ας πούμε, τα πράγματα. Η Ιωάννα πόσο τυχερή που σε έχει, θα την βρεις τραγουδάκια, θα την ερωτοτροπείς, θα τη σκάνεις. Θα την πάρω τώρα τηλέφωνο την Ιωάννα. Έτσι, έγινε, σε φιλούμε. Σας ευχαριστούμε. Εμείς, πάνω απ' όλα. Μια συγκλονιστική ερμηνεία, μια πρωινή ερμηνεία. Όπως είδεστε να έχουμε σχεδόν κάθε πρωί εδώ στο Λόγο Επειδή. Τώρα δεν ξέρω αν σημειολογικά το συγκεκριμένο άσμα ίσως να ήθελε να σχολιάσει. Ναι, μεν μας υποφιλώς ότι μην μιλάτε για αθλητικά, αλλά ίσως να ήθελε να σχολιάσει τα προηγούμενα. Διότι τι λέγαμε? Λέγαμε για τον νέο επενδύτη του Άρη, Σακίεβιτς. Σέρβος δεν είναι αυτό? Σέρβος είναι ο Μπρέγκοβιτς. Θεός αν είναι. Ποιος είναι ο Θεός του πολέμου? Άρης ο Θεός. Ψαχτείτε λίγο τώρα. Εντάξει, τρίτο τέταρτο επίπεδο. Να, 6 και 25, πού αλλού θα τα ακούσετε αυτά.
μόνο στο λόγο. Επειδή 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ιντερνέτια. 20 του μηνού Παρασκευούλα, Αγίου Ζακχαίου του Αποστόλου. Είναι σήμερα, γιορτάζουν ο Ζακχαίος, ο Ζάκχος και ο Ζάχος. Βγάζουμε το κάπα γιατί μας δυσκολεύει. Όλοι ως τα Νατήλης 6:42 θα δεις στις 8 και 5. Σελήνη 5 ημερών είναι σήμερα. Παγκόσμια ημέρα λέει εθελοντικής υπηρεσίας νέων σήμερα. Τι είναι, είναι αυτό? Τι είπε, κάνουν κοροϊδηλίκη θα είναι. Αμερικανικής εμπνεύσεως Παγκόσμια ημέρα που σύντομα έλαβε διεθνείς διαστάσεις και σήμερα γιορτάζει σε περισσότερο από 100 χώρες. Στόχος της είναι να κινητοποιήσει παιδιά και νέους από 5-25 ετών που προσφέρουν κοινωνικό έργο καθημερινά μέσα από την εθελοντική εργασία. Να δουλεύουν απλήρωτοι εννοείται. Να δουλεύουν απλήρωτοι αυτό. Να είναι αυτά τα startup, τα τέτοια τα ωραία, τα TEDx. Καθιερώθηκε το 1988 από το Youth Service America και γιορτάζεται σε ένα από τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα του Απριλίου. Στην Ελλάδα, λέει, την Οργάνωση Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει η ΜΚΟ Έλιξ. Γίναμε, σφύριξα και έλειξ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Δεν είναι τόσο κοντρά ρόλος. Η πρωτοψάλτη το τραγούδι. Ναι, σωστό γι' αυτό. Μεγάλη μηνά. Εγώ νομίζω ότι η Χαρούλα Αλεξίου το έχει. Όχι, όχι. Πρωτοψάλτη είχε βγάλει ένα. Το έχει πει και η Χαρούλα, αλλά πρώτη εκτέλεση είναι. Η πρωτοψάλτη είχε βγάλει ένα δίσκο του Μπρέγκοβιτς με τραγούδια του Μπρέγκοβιτς μουσική και τέτοιο είχε μεταποιήσει σε ελληνικό στίχο η Λίνα Νικολακοπούλου. Πήρα να ξεβλαχέψω το Μπασκάλι. Ήρθε η ώρα. Ναι, λοιπόν. Ζαχουδάνοβιτς λέγεται. Επενδυτή. Αν ο Ζαχουδάνης πήρε το εκατομμύριο και έφυγε όρθιος. Και όχι στα τέσσερα, είναι πρόβλημα της οικογένειας του Άρη. Κράτους είναι. Λοιπόν, ο Ζαχουδάνης είναι ο νέος επενδυτής που θα είναι ομογενής. Ζαχουδάνοβιτς, λοιπόν, που θα ανεβάσει την ομάδα από την τρίτη εθνική στην πρώτη. Και αυτό το λέω γιατί η ομάδα θα πέσει, ναι. Θα πέσει στην τρίτη, υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν η εταιρεία Ραντάρ έχει πιάσει στημένους αγώνες, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Και καλύτερα να μην επεκταθείς παραπάνω. Λοιπόν, αυτά και βάλαμε στην κλήρωση για το τζοτσαρό. Εντάξει, έγινε. Φαντάζεσαι να κάνουμε κλήρωση για την επόμενη εκπομπή. Να πούμε, να, αυτή κάτι δική μας εδώ, τώρα μην μας βάζουν, να κομπλέ είμαστε. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, Μπάτμαν. Έλα, αγόρι μου. Συγχαρητήρια στον προηγούμενο ακροατή. Εσύ δεν μας έχεις πει ένα τραγουδάκι. Μεγάλο μυαλό. Κοίταξε, δεν έχω τελειοποιήσει τις πρόβες στον Τόταν Πρέσ. Ναι. Άκου να δεις, άκου να δεις. Πότε θα έχεις επόμενο γκάλα? Επόμενο γκάλα, κάπου μέσα στον Μάιο κάτι θα έχουμε. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Έχω τελειοποιηθεί και να θέλω να ανεβάσω το μικρόφωνο να το απαγγείλω. Εννοείται, εννοείται. Θα το πω καλά όμως, πολύ καλά. Έτσι, θα κάνουμε πρόβες και εδώ τα πρωινά μαζί και θα τα τραγουδήσουμε. Καλώς, να γίνει έτσι λοιπόν. Έτσι. Κλείνω, μιλάμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Κλείνω, μιλάμε και μας ακούτε. 20 του Απρίλη, ποιους μνημονεύουν, ποιοι γεννήθηκαν σας σήμερα. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι τα γενέθλια του ΠΑΟΚ. Είναι από τα τρία γενέθλια. Ένα από τα γενέθλια, γι' αυτό ποτέ δεν τα ξέρω. Αν είναι σήμερα. Είναι το πιο official τέλος πάντων. Νομίζω ότι σήμερα είναι το πιο official. Το πιο official. Θα δούμε αν θα κάνει πώς τυπά, Και καλά έχει κάνει. Κάτι 12, όχι τότε μπήκαν οι σφραγίδες. Κάτι 16 τότε στο Πέρα Κλουμπ εκείνο το άλλο. Γενικότερα μπερδευόμαστε. Α, είναι του ΠΑΟΚ σήμερα τα γενέθλια. Πρώτα-πρώτα. Δεν ξέρω πόσο τιμάει το ΠΑΟΚ. Το ότι σαν σήμερα το 1889 γεννήθηκε και ο Αδόλφος Χίτλερ. Άμαν. Ναι. Ο Ναπολέον ο Γάμα. Αυτοκράτορας της Γαλλίας. Δεν είναι ο Βοναπάρτης αυτός. Άλλος είναι. Οπότε τσάπα το πήγα να το συνδυάσω. Γεννήθηκαν πολύ ο Ζωάν Μιρό, Ισπανός ζωγράφος. Ζωγραφίζουμε στα γήπεδα. Ναι, προχθές είδα καταπληκτικό πρώτο σέλιδο εφημερίδας της Θεσσαλονίκης μετά την νίκη του ΠΑΟΚ 3-1 στο κύπελο και έλεγε ζήλεψε και ο Πικάσο. Πα. Έτσι. Εντάξει, βγήκαν όλοι μετά, ψάχνανε εκεί να δούνε. Πελκάσο. Να ψάξουν να βρουν πίνακες. Μπορεί να το κάνουμε έτσι και πιο εμπνευσμένο. Ζήλεψε ο Μιρό και έτσι να δώσουμε ότι. Ο Μιρό κάνει και ομοιοκαταληξίες. Όπως. Δεν είναι ραδιοφωνικές τώρα. Α, μάλιστα. Ωραίες προσωπικότητες γεννήθηκαν σε σήμερα. Έτσι, πολύ φιλελεύθεροι άνθρωποι. Πολύ σπουδαίοι, όπως είπε ο Αδόλφος Χίτλερ. Ο Αυγουστίνος Καντιώτης, Έλληνας Μητροπολίτης εκεί της Φλωρίνης. Έχει γράψει ιστορία και έχει αφήσει το στίγμα του στον προοδευτισμό, στην ευαίσθητη περιοχή της Φλόρινας.
και άλλοι. Γεννήθηκαν ο Τάσος Λιβαδίτης σαν σήμερα 1922. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για τις νέες γενιές για να ποστάρουν στο Facebook. Πέρασε λίγο εκείνη η μόδα. Πέρασε. Εντάξει, πρέπει να είσαι και λίγο πιο μικρός όμως. Στα 18 το κάνει. Ναι, ναι, ισχύει. Αν και ήμουνα στο target group, δεν έχω ποστάρει Λιβαδίτη. Α, ήσουν λιβαδιτικό, ας μάλιστα. Ποιο άλλο γεννήθηκε? Ο Κωστής Χατζηδάκης, ένα πολιτικό το 1965. Λούκα Κατσέλη βλέπω εδώ. Κανένα αθλητικό δεν βλέπω να έχουμε. Τίποτα, τίποτα. Ο Νίκος Κιζερίδης το 1971 γεννήθηκε σαν σήμερα. Και αυτές είναι οι επαιτίοι. Δεν ξέρω, τον ΠΑΟΚ εδώ με το σαν σήμερα μας το βγάζει ή μας το κρύβουν. Στα αθηναϊκά τα σαν σήμερα τα site. Για να τα δούμε εδώ όλα. Είναι το ζήτημα. Ανοίγω Wikipedia. Βρες ένα σαν σήμερα πάνω από τα τέμπινα, ναι. Ναι, θα φτιάξουμε το δικό μας. Το έχει. Στην Wikipedia λέει ιδρύεται ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπουλιτών. Σαν σήμερα το 1926. 92 χρόνια πλέον πηγαίνουμε. 92, ναι. 92 χρόνια πάω. Τα επίσημα γενέθλια. Σαν σήμερα το 2000 ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στην καλαθοσφαίριση για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Στο τελικό του Final Four που έγινε στη Θεσσαλονίκη, αυτό το περιβόητο το θυμάστε οι παλαιότεροι. Το πρόλαβες αυτό? Όχι, όχι. Είμαι 6 χρόνων. 6 χρόνων δεν το πρόλαβες. Στο τελικό του Final Four που έγινε στη Θεσσαλονίκη, επικράτησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ 73-67 και είχαμε, από εκεί είχαμε και κάποια ευτράπελα στους δρόμους της πόλης. Στη Τζιμισκή, στο Λευκό Πύργο. Κάποιοι αγνώστου ταυτότητας Θεσσαλονικής επιτεθόταν σε αμάξια που είχαν αθηναϊκές πινακίδες, εκείνη η πορυβαίωτη ιστορία που δεν ξέρω αν τη θυμάστε, θα τα έχεις δει εσύ μετέπειτα από διηγήσεις, από τα βιντεάκια στο Αμάν. Έχω δει και ένα βιντεάκι που έχει βγάλει ο Βαγγελάτος κάτι συνδεσμίτες και λέει ένας τι ήτανε γάβρι που ήταν την Αθήνα ήτανε. Δεν ήξερε κάποια ομάδα έτσι, ναι. Το παλατάκι τότε, το οποίο είχε διοργανώσει δύο Final Four, τα γένειά του είχαν γίνει με το Final Four του κυπέλου λίγο πιο μπροστά, όπου το είχε κατακτήσει η ΑΕΚ και πάρει πρώτο τρόπαιο η ΑΕΚ. Πρώτο παιχνίδι ήταν ΑΕΚ Ρακλής. Με το που άνοιξε το παλατάκι και έγινε μια μίνι ανακαίνιση στο κήπεδο. Θυμούνται, ας πούμε, οι φίλοι του Ρακλής. Είχαν φύγει με όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις από μέσα. Δεύτερο καπάκι Final Four. Ο Παναθηναϊκός κατακτά κούπα και ο ΠΑΟΚ έπαιξε μετά από πολύ καιρό. Πέρασε ένας μήνας από τη στιγμή που άνοιξε το παλατάκι και έπαιξε μέσα με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς μάλιστα του πρωταθλήματος που είχε περάσει λίγο ανέλπιστα τότε και τελευταία του νομίζω συμμετοχή σε τελικό πρωταθλήματος μπάσκετ. Είχε ιτηθεί με 3-0. Άλλοι τον κάναν εγκαίνια και άλλοι κατακτήσανε κύπελα. Ο ΠΑΟΚ στο Final Four του κυπέλου δεν είχε περάσει. Όχι, δεν είχε περάσει. Ήταν Ηρακλής, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Και ποιους άλλους ήταν? Πανιόνιος. Δεν ξέρω, καλά, Περιστέρι, Πανιόνιος. Δεν θυμάμαι την τέταρτη ομάδα. Πραγματικά, μου διαφεύγει εντελώς. Εντάξει, πέρασε και τόσα χρόνια. 2000, αυτά τα ολίγα από τα ιστορικά στοιχεία της ημέρας. Αυτά που αξίζει να μνημονεύσουμε, να έχουμε στο μυαλό μας, μπορεί να σας κάνουν πιο χρήσιμους. Σαν σήμερα επίσης το 1989, ο Ανδρέας Παπανδρέου στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Περιστέρι αναφωνεί το περίφημο και ιστορικό «Τσοβόλα, δώσ' τα όλα». Θα ο λαός έλεγε αυτό, να πούμε, ξέρω εγώ τέτοια. Τυχαία μέρα σήμερα. Δεν είναι καθόλου τι είδες με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ. Όλα μαζί με τα, τα γενέθλια του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μια μικρή πρώτη διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο. Σε μικροφωνάκι μου κάτω, φτιάξε. 107, έτσι, έλα, μπορείς. Δεν πειράζει, εντάξει, Παρασκευούλα είναι, θα φύγουμε το Σαββατοκύριακο, το ξεχάσουμε όλα αυτά. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι και αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβάνομαι και ΦΠΑ. Και το Λόγο Επειδή στα ίντερνετια. Καλημερίζουμε τη φίλη μας την Νόπη, που μας λέει όταν δεν έχεις ύπνο και το μόνο που βρίσκεις τέτοια ώρα είναι τα post του Μπατμανίδη για την εκπομπή του. Καλημέρα. Μάλλον δεν μας ακούει καν απλά, έχει δει τα post μας εδώ. Τι να κάνουμε, φυλάτουμε θερμοπύλες τέτοια ώρα που δεν είναι κανένας ξύπνιος. Οφείλουμε κι εμείς. Είναι ένα πρόβλημα της οικογένειας του Facebook αυτό. Το ότι υπάρχουν ώρες κενές που δεν ποστάρει κανείς, βαράνε όλοι αβέρτα και τα μεσημέρια και τέτοια για να δείξουν ότι έχουν ζωή. Και μετά τις 11 το βράδυ αρχίζει και πέφτει λίθαργος.
Γιατί, εντάξει, είναι λίγο μπανάλ να πατάξει. Σίγουρα ναι. Και εγώ το έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια. Όλοι είναι ξύπνοι, κανονικότατα. Ναι, αλλά κανείς δεν ανταποκρίνεται. Κανείς δεν ανταποκρίνεται. Τα αποστάρεις μέχρι τι έχεις παρατηρήσει. Έχω παρατηρήσει ότι έχει να κάνει και με το ηλικιακό target group των φίλων σου. Ναι, δηλαδή, ισχύει, ισχύει. Όσο ήμουν 20-21, τα ξημερώματα έπαιζε μπάλα. Ναι, ήταν καλή ώρα, ρε παιδί μου, έδειχνε τώρα ένα γιολάρισμα. Παίζουν όλοι νεογιάπης επιχειρηματίες, startuppers. Δουλεύουν, δουλεύουμε. Γι' αυτό και είναι εντάξει. Στον Αέδολη. Γι' αυτό και θα σου δώσω τώρα ένα tip. Είναι μάχη μόνο να αποστάρεις 8 η ώρα και ας μην πάρεις like, αλλά δείχνεις ότι εσένα το μυαλό σου είναι σε γρήγορση. Ότι υπάρχω. Θα τα δείτε όταν ξυπνήσετε για τέτοια πράγματα. Είμαι εδώ πριν από εσάς. Ναι, ναι. Αυτές είναι μικρές συμβουλές για να κερδίζετε, για να κερδίζετε τον κόσμο του διαδικτύου. Κατά τα άλλα, ένα παιχνιδάκι έχουμε τώρα σε εξέλιξη για τα play-off του NBA. San Antonio Spurs Golden State Warriors 77-94 αυτή τη στιγμή στην τέταρτη περίοδο. Στο έκτο λεπτό είμαστε. Η σειρά είναι 2-0 υπέρ των Golden State. Οπότε είναι San Antonio Spurs. Ναι, είναι Golden State. Πάνε να κάνουν το 0-3 και να καθαρίσουν πολύ γρήγορα. Νωρίτερα, New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, 119-102. Πάλι κέρδισαν οι Pelicans. Πάλι κέρδισαν και αυτοί κάνανε το 3-0. Οπότε δείχνουν ότι περνάνε στην επόμενη φάση. Πολύ δύσκολα να αναιρεθεί. Miami Heat, Philadelphia 76ers, 108-128. Οι Sixers προηγούνται με 2-1 αυτή τη στιγμή. Οπότε ουσιαστικά ναι, πήρανε παιχνίδι μέσα στους Heat, να καταλαβαίνω καλά. Οι Heat είχαν κάνει τότε το break, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μέσα στην Φιλαδέλφεια. Γιατί εντάξει, αυτή την εποχή έχουμε και τα μπασχετικά. Χθες είχαμε και τα δεύτερα παιχνίδια για την φάση των play-off στη Euroliga. Ο Παναθηναϊκός, ενώ είχε κερδίσει προχθές με 30 πόντους στο κεφάλι τη Real Madrid, χθες δεν τα κατάφερε και ιτήθηκε με 82-89 από τη Real Madrid, η οποία πήρε το προβάδισμα, έσπασε την έδρα του Παναθηναϊκού, ανέκαμψε. Φαίνεται ότι είναι σαν αυτές τις δηλώσεις που λέγαμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας που συζητούσαμε εδώ, πως όταν φέρει πίνει μια ομάδα, μένει με 10 παίχτες και παίρνει αποτέλεσμα, που βγαίνει ο αντίπαλος προπονητής και λέει μας δυσκόλεψε, μας μπέρδεψε το γεγονός ότι οι άλλοι παίζανε με 10. Έτσι ενδεχομένως και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, η ήττα με 30 πόντους ίσως να έδωσε ένα έξτρα βαντάζ αυτοπεποίθησης, πώς να το πούμε, ίσως και λίγο έπαρση στην ομάδα του Παναθηναϊκού, με την Ρεάλ να πηγαίνει πιο συνετά και να παίρνει το ματσάκι χθες. Και να γλεντάνε όλοι λίγο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που βιάστηκε προχθές να ανεβάσει βιντεάκι μέσα από ένα Insta story μέσα από το αυτοκίνητο του, που τραγουδούσε το ΟΕ ΟΕ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Ζάλγκυρης. Χθες ήταν η σειρά των Ολυμπιακών να πάρουν θέση στο φλέγμα ζήτημα και να επαναλάβουν τα λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Νωρίτερα χθες η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έκανε το 2-0, επικράτησε με 89-84 τη Κίμκι. Σήμερα ο Ολυμπιακός ξαναπαίζει στο ΣΕΦ με τις Αλγκύρες 9 και 4 και η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Μπασκόνια στις 8 και 45. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Φενέρμπαχτσε, όπου χθες είχαμε ένα παιχνίδι για το κύπελο Τουρκίας. Φενέρμπαχτσε, δεν ξέρω αν το παρακολούθησες, Φενέρμπαχτσε Μπεσίκτας. Οι Τούρκοι μην κάνουμε εμείς κάτι. Αμέσως θα μας αρθεί. Τώρα τι να πω. Βέβαια, είναι τα πλαίσια αυτό της κόντρας. Ναι, της κόντρας. Δείξαν όμως ότι έχουν πολύ καλύτερα εξοπλιστικά από τους Σύνες. Πλούσια χώρα, δικιά τους πολεμική βιομηχανία. Έτσι, και δείξαν ότι είναι σε μεγαλύτερο βάθμο ετοιμότητας. Διότι δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, αν το πήρατε χαμπάρι. Είχαμε επεισόδια στο παιχνίδι Φενέρμπαχτσε Μπεσίκτας, όπου διακόπηκε για ρήψη, όχι αντικειμένου, αλλά για ρήψη ολόκληρης καρέκλας πάνω στο κεφάλι του τεχνικού της Μπεσίκτας, του Σενόλ Γκιουνές, ο οποίος αποχώρησε με ράματα, με αίματα στο κεφάλι, στο νοσοκομείο. Γίνανε και ντράβα, αλλά και μες στις φυσούνες. Κάμερες να ανοίξουν. Κάμερες να ανοίξουν, όχι, τα καταγράψανε κανονικά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε μέσα στα πλαίσια αυτά να τους βοηθήσουμε για να πάρουμε και τα δύο τα παιδιά πίσω. Να στείλουμε κανένα αθλητικό δικαστή στην Τουρκία. Ναι, μια σκολαρίκη. Ναι, ένα σκουρλέτη, ένα κάτι τη. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Πέστε κι άλλα, έχω εγώ υπομονή. Περιμένω. Έτσι, γι' αυτό. Επειδή είσαι ο καλύτερος ακροατής και ακούς. Εσύ, γιατί μιλάμε για το τουρκικό πρωτάθλημα.
Ναι. Να σε πω σήμερα κάτι. Χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ, είπες που γενέθλια. Πρεούστα, θα το πω και χρόνια πολλά τώρα. Ναι, δεν ξέρω, λέω. Μήπως αυτοί έχουν 100 φορές. Για να sorry, πάντως πόσο... στον Άρη δεν μπορέσαμε να πούμε χρόνια πολλά γιατί εκεί την πέρα ήταν αργία και δεν είχαμε κουμπί. Ο Άρης κάνει αργίες. Ο ΠΑΟΚ τι κάνει, θα έπρεπε να είναι αργία. Πρόσεχε τώρα εσύ, Αναστάση, γιατί είμαι εδώ ακριβώς δραγούμιλη. Να, φέρε, έλα, κανένα, φέρε και κάτι. Φέρε κάτι, φέρε κάτι. Θα φέρω κάτι για του box έχω στα μάξι. Ναι. Να σε πω κάτι εσένα ρε Μπαντμανίδη. Παρακαλώ. Γιατί πέσαν οι μάσκες από χθες, ναι. Ότι είσαι μαυρόσφρος. Ναι, τι, αυτό δικά σου περάσματα. Μεγάλα μας τη χάρη. Από πού και ως που πέσαν οι μάσκες, δώσουμε ένα επιχείρημα. Που βάζεις τους τελικούς και δεν μέχρι ρεπορτάζ για αυτά. Μα πήγε ο Άρης και ένα τελικό για να πάω κι εγώ, τώρα τελευταία που είμαι στο Λίμπερο. Βγάλε τη μούγκα σου, μιλες τέτοια. Από το 14 που είμαι στο Λίμπερο και κάνω εκπομπή. Δηλαδή σήμερα την έχεις κάνει την εκπομπή. Ναι. Το 12-2 αυτό που κάνουν αυτή το μεσημέρι, το ναι. Σύλλογο 24. Ναι. Το πες, πήγε το πρωί. Απάντησέ μου σε κάτι. Από το 14 ναι. Τον Ιούνιο που είμαι εδώ στον Λίμπερο, πήγε ναι. Ο Άρης σε κάποιο τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Ποιο 14, ποιον Ιούνιο. Το 14 εγώ ήρθα στο Λίμπερο. Ναι, δεν πήγε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, στο μπάσκετ δεν πήγε και κανένας. Ποιος τα πήγαινε. Στο μπάσκετ. Πώς δεν πήγε. Μου δώσε εισιτήρια ο Χρήστανος να πάω. Δεν μου έδωσε. Α, ζητούσες από μένα. Ναι, άλλο από σένα. Εντάξει, δημοσιογράφηκα. Σε πετούσα εκεί, ξέρεις, ναι. Στο Λάκκο το Λεόντου. Λοιπόν, είδες, με το ποδόσφαιρο ασχολούμαστε. Από το 14, αν πάει ο Άρης στο κύπελο Ελλάδος στον τελικό του χρόνου, εννοείται θα πάμε να δεν κάνουμε το ρεπορτάζ. Τον χρόνο δεν χρειάζεται να πάω γιατί τα έχω στο τσεπάκι. Έτσι, έτσι. Δώστε το από τώρα. Δώστε το από τώρα. Α, μπράβο. Πόσα χρόνια είμαστε έτοιμοι στην Ευρώπη. Σκέψου ότι το 14. Γιατί, φίλε, μισό λεπτό γιατί αυτό ο Τραχανάς τώρα πουλάει τρέλα στο λαό του Άρη. Τουλάχιστον εγώ όσες φορές βγήκα Ευρώπη, βγήκα με το σπαθί μου Τραχανά. Ναι. Κατάλαβες, δεν βγήκα με τις πλάτες άλλων. Και μετά. Που λέγεται το τραγούδι αυτού που πέθανε. Ποιος πέθανε. Κατάλαβες. Πολλοί πεθάνανε. Αυτός, εγώ με ξένες πλάτες και το φιλότιμο που λέει. Α, Καζατζίδης, τι πέθανε αυτό. Το... 40 χρόνια έχει. Δεν το συμπάθησα ποτέ στη ζωή μου. Λέω πως τον Τζορτζ Μάικλ μπορεί να έλεγε, ας πούμε. Ναι, κατάλαβες. Ούτε με τις πλάτες του Γαβρού, ούτε με τις πλάτες του Βάζελου. Μελισσάς, Βενετίδης, Μαυρογεννίδης. Που Μαυρογεννίδης φίλε πήγε γιατί τον έδωσε ο άλλος. Ποιος? Γιατί το Βενετίδη ποιος τον έδωσε. Ενώ εδώ πάρτε τα γιατί καίγεστε ας πούμε. Άσε δεν θα μιλά. Είστε Αβραάμ. Είστε η ξεφτύλα της Βορείου Ελλάδος. Ωραία γενέθλια. Ο Αβραμάκος έγινε παίχτης. Είστε οι ξεφτύλες Βορείου Ελλάδος. Μάλιστα. Ξεφτυλίζετε τη Βόρεια Ελλάδα πάντα. Έτσι. Καλά που υπάρχουμε και εμείς και κρατάμε ψηλά τη σημαία. Χαμηλά την κρατάτε γιατί... Κάνε μας τη χάρη, ρε, για να το κλείσουμε αυτό, τη μομφή που μου έριξες το 14, το 14 έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν πήγα στον τελικό γιατί δεν ήμουνα στο Λίμπερο. Πολύ απλά τα πράγματα. Τότε που φάγανε το τετράμπαλο. Το τετράμπαλο, ναι. Πήγα σε ένα τελικό ομάδας της Θεσσαλονίκης από τη στιγμή που ήμουν εδώ στο ραδιόφωνο και επιφορτίστηκα το ρεπορτάζ. Με καλούσε πέρυσι ως αγοράς να δώσω κλίμα, ένα κλίμα ψύχρεμο μέσα από τα αυτοκίνητα, μέσα από το γήπεδο. Έκανα live για το τέτοιο. Σε παρακαλώ τώρα εδώ. Κάναμε δουλίτσα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα. Άρα τον προηγούμενο μην το βγάζεις στον αέρα. Τι λέω, ο καλύτερος μας είναι, ο καλύτερος μας. Καλύτερο το Κοπριά. Δεν θα λες, έλα σε παρακαλώ, δεν θα αρχίσουμε τώρα χαρακτηρισμούς. Άιντε λίγο, άιντε λίγο. Θα βγαίνουμε όλοι και θα λέμε ωραία πραγματάκια και θα κάνουμε την καζουρίτσα μας και ό,τι θέλει ο καθένας τα λέει εδώ, αρκεί να μην καταφέρετε εναντίον άλλου με μειωτικούς χαρακτηρισμούς. Εντάξει, μειωτικούς μένε ρε παιδί μου, αλλά όχι πολύ προσβλητικούς. Στα πλαίσια του καφενιακού, της καφενιακής καζουράς. Λοιπόν, λέγαμε για το Φενέρμπαχτσε Μπεσίκτας, διακόπηκε λόγω επειδή επεισοδίων. Πολλοί το σχολιάσανε βέβαια, βούτυρο στο ψωμί των Παοξίδιων ήταν αυτό. Γιατί βρήκαν ευκαιρία να σχολιάσουν ότι εντάξει ρε παιδί μου δεν ήταν και ρολό αυτό που πετάχτηκε. Εντάξει, μια καρεκλίτσα ήτανε. Για τρομοκρατίες, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ελληνική επικράτεια, μπορούμε εμείς να εφοδιάσουμε τους φίλους μας τους Τούρκοι με τεχνογνωσία που την έχουμε τώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να υπόνεται. Και αν έχουν αθλητικά ραδιόφωνα στην Τουρκία, έχουμε έναν απεσταλμένο. Δεν θα έχουν απαγορευτεί. Έχουμε έναν απεσταλμένο στην Κωνσταντινούπολη. Μπορεί να μας τηλεφωνήσει, έχει καιρό να επικοινωνήσει μαζί μας, αλλά μας ακούει να μας δώσει. Να μας δώσει το κλίμα εκεί από την Κωνσταντινούπολη. Και αν όντως η απορία μας είναι αν έχουν οι Τούρκοι αθλητικά ραδιόφωνα και αν σχολιάζουν τα πράγματα όπως τα σχολιάζουμε
Εμείς. Άλλοι ποστάρανε μπύρες, έτσι κάνανε και την αντιπαραβολή με τον Βλαντανίβιτς και ούτω καθεξής. Φίλοι του Ολυμπιακού γράφανε, πέσε κάτω ρε, βλάκα δεν το δω. Γιατί είναι όρθιος, έπαιγε την κάρεκλα στο κεφάλι. Αλλά δεν... Δεν ξέρει. Δεν διακόπηκε. Άλλοι φίλοι γράφανε μείον 3 στον ΠΑΟΚ και 2 μήνες και κλεισμένων των θυρών και ούτω καθεξής. Αλλά τα άλλα έχουμε και πρωταθληματάκια αυτό το Σαββατοκύριακο. Με όλα τα παιχνίδια να διεξάγονται την Κυριακή στις 7 η ώρα. Για να είναι αδιάβλητη η διαδικασία, ο καθένας να μην είναι. Στην ΑΕΚ ετοιμάζουν φιέστα πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ θέλει νομίζω μόλις ένα βαθμό. Ναι. Θεωρητικά. Και αυτό είναι πολύ σχετικό γιατί χθες διάβαζα ένα θέμα στην... Στην Κόντρα έκανε ένα θέμα ο Αντώνης ο Τσαγαλέας που ήταν το απλό και το αυτονόητο που δεν το σκέφτηκε κανένας. Γιατί κάθε φορά έχουμε πρόβλημα με το πώς είναι η βαθμολογία. Δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πρέπει να είσαι ο Στίβεν Χόκκιν, δεν ξέρω, πες κανένα μαθηματικό. Αυτός ήταν φυσικός. Ο Καραθεοδωρή που τα ναι, ο Καραθεοδωρή να βγάζει διανύσματα και ολοκληρώματα για να διαβάσει τη φετινή βαθμολογία της Super League. Και το άρθρο αυτό έχει, απλά μπήκε ο Αντώνης Τσακαλέας, μπήκε στα site των ομάδων να δει τι βαθμολογίες έχουν και κάθε ομάδα έχει διαφορετική βαθμολογία. Το πώς τη βολεύει. Στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ, η βαθμολογία αυτή τη στιγμή έχει την ΑΕΚ πρώτη με 63 βαθμούς και τον ΠΑΟΚ δεύτερο με 55 και τον Ολυμπιακό τρίτο με 54. Στο site του ΠΑΟΚ αυτή η βαθμολογία λέει έχει συνταχθεί με βάση τελεσίδικη και απόφαση για την τύχη των αναμετρήσεων Ολυμπιακός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και την πρωτόδικη απόφαση της τύχης αναμέτρησης ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Στη βαθμολογία της επίσημης ιστοσελίδας του ΠΑΟΚ. Πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι, να τα λέμε και αυτά στη συνείδηση του κόσμου. Ξεκάθαρα. Ο λαός. Ναι, με 61 βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι δεύτερη με 60 και ο Ολυμπιακός είναι τρίτος με 57. Κοντά, ναι, ανταγωνιστική. Είναι πιο αμφίροπο το πρωτάθλημα στη σελίδα του ΠΑΟΚ. Αυτό θα το παρακολουθήσουμε πιο ωραία. Αυτή λέει έχει συνταχθεί με βάση την τελεσίδικη απόφαση για την τύχη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι όποιες αποφάσεις έχουν προκύψει για τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ, αλλά με βάση το σκορ που έχει καταγραφεί στο φύλλο αγώνα των δύο αναμετρήσεων. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού η ΑΕΚ είναι πρώτη. Ωπ, εδώ μια συνεργασία βλέπω. Δεν φωνάζανε οι ΑΕΚτσίδες πότε το ήταν, το 91, το 92, γαύρια αδέρφια μαζί θα το σηκώσουμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει υποθεί αυτό το σύνθημα. Και είχε βγει νομίζω τότε ένα πρωτοσέλιδο, το φως ήτανε. Το πήρε η ΑΕΚ, το χάρηκε και ο Ολυμπιακός. Γιατί ήταν ένα τελευταίο μάτς στην Νέα Φιλαδέλφια που η ΑΕΚ απλά έπρεπε να κερδίσει τον Ολυμπιακό για να μην πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Όπερ και γέννητο 2-1 νομίζω είχε λήξει αυτό. Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία. Στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού η ΑΕΚ είναι πρώτη με 60 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ δεύτερος με 58 και ο Ολυμπιακός τρίτος με 57. Δηλαδή διεκδικεί πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός στο βαθμολογικό πίνακα. Και στην ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ διεκδικεί πρωτάθλημα, αλλά νομίζω στη δικιά του έχει περισσότερες αξιώσεις. Η βαθμολογία στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού έχει συνταχθεί με βάση την τελεσίδικη απόφαση για την τύχη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και χωρίς να λαμβάνει υπόψη ούτε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ούτε δικαστικές αποφάσεις για την τύχη της αναμέτρησης Ολυμπιακός ΑΕΚ. Και υπάρχει και η ιστοσελίδα του Παναθηναϊκού. Ναι. Ναι, η οποία. Έχει πρώτο Παναθηναϊκός. Ναι, έχει πρώτο. Όχι, έχει πρώτο. Πληρωμένους παίχτες. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Έχει πρώτο τον μπαγκ με 52. Άντε, Παναθηναϊκάρα. Το έχουν αφήσει πριν τα δικαστήρια. Την ΑΕΚ με 50 και τον Ολυμπιακό με 46. Και αυτή έχει συνταχθεί με όσα έγιναν μέχρι την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Απέλυσαν αυτό που έχει την ιστοσελίδα. Δεν ξέρω. Λες να κάνει προσφυγή. Και να έφυγε. Και να φέρεσαι από μόνος του βαθμούς. Αλλά από όλες τις ομάδες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μπάμπη, ήταν η χρονιά που για το σύνθημα που φωνάζανε οι αεκτήδες που έκανε ο Καραγκιωζόπουλος πρόταση γάμου στη 16χρονη για να γλιτώσει το κάγκελο. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τέτοια ιστορία και καλύτερα να μην την πούμε γιατί δεν την γνωρίζουμε. Εντάξει, ήταν πρωτοσέλιδο από τον καιρό. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα βάλεις και τον καινούριο ύμνο της ΑΕΚ. Τον καινούριο ύμνο της ΑΕΚ, ο οποίος είναι... του Ντέμι Νικολαίδη. Τι θα μπορούσες να τους είχες γράψει κι εσύ, που είναι το Μανούλα Πάρμου Πέτσινο. Γιατί...
Ε? Α, για το, ναι, α, τώρα το πιάσα. Νόμιζα μήπως... Το καμέλι μου φαίνεται, το, υπάρχει μια εξέλιξη. Ναι, 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 κομματάρα, κομματάρα είναι αυτό, κομματάρα είναι αυτό. Σου λέω να το έχεις γράψει είναι, και εσύ. Το γουστάρω πάρα πολύ. Νόμιζα το πέτσινο ότι πήγαινε τίποτα στο Σάντος κάτι. Βάλ' το λίγο να τα ακούσουμε, βάλ' το λίγο. Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε, εντάξει. Αν και είναι καλοκαίρι. Έγινε, σε χαιρετούμε, σε χαιρετούμε. Αλλά το Σάντος τον ξεχάσαμε, δεν παίζει φέτος Σάντος. Φέτος έχουμε Λουτσέσκου. Λουτσέσκου έχει ανανεώσει κανονικά, συνεχίζει. Δεν νομίζω να ανανεώσει. Είχε 2-1 ούτως ή άλλως. Α, ναι, έτσι πηγαίνει. Οπότε είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή θα περάσουμε ένα καλοκαίρι χωρίς Σάντος. Χωρίς αντολογία γίνεται. Δεν ξέρω, μήπως κάνουμε κανένα 7-0 να χάσουμε σε κανένα φιλικό. Μήπως ασχοληθούμε λίγο με κάτι. Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα. Σαντολογία και σαϊεντολογία. Να πάρει βοηθό τον Τζον Τραβόλτα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Βγάλε τα hands free. Περίμενε. Βγάλε τα hands free γιατί ακούγεσαι. Τώρα ακούγω. Τώρα πολύ καλύτερα. Τώρα πολύ καλύτερα. Τώρα όχι όμως. Τώρα ακούγομαι. Πολύ λίγο. Για πες. Τι έγινε. Τέλος πάντων. Δεν θα έρθει ο Σάντος δηλαδή. Μάλλον φέτο δεν το βλέπουμε. Δεν παίζει το σενάριο αυτό ιδιαίτερα. Κακό αυτό, γιατί κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι αυτό είναι ο καημός μας. Ναι, τα τελευταία... Να τελειώσουν οι τέλειες να βγει ο Σάντος. Βέβαια. Αλλά φέτος Λουτσέσκου... Υπήρχαν σημάδια. Παιδιά, υπήρχαν σημάδια για τον Σάντος. Όπως. Τι όπως, δεν θυμάσαι τις ιστορίες που ανέβαζε ο Γιώργης, το Σαββίδη. Τι είχε ανεβάσει, δεν το θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμάμαι. Είχε ανεβάσει κάτι... 600 αποσταρίσματα την ημέρα κάνει. Ναι. Ναι, εντάξει, δεν είναι όμως DBD. Καλά, όχι. Παιδιά, εντάξει. Η Τάνα, η ζωή, είδες πως θα φέρνει. Την επόμενη μέρα, μόλις. Φοβερό μου το τέτοιο. Καλό, εμένα μου άρεσε αυτό που έκανε. Ωραία, εντάξει, ζούμε για αυτές τις στιγμές. Εννοείται. Άντε να μπει και στο ποδόσφαιρο, να έχει λίγο τέτοιο, λίγο τζέντελο. Δύσκολα, αλλά μακάρι. Τώρα έχει απέναντί του τους άλλους που δεν ασχολούνται. Η Αγγελόπουλε ένθεν, ναι. Ναι, δεν ασχολούνται, δεν δίνει σημασία. Έχουμε πει για το μπάσκετ, είναι να μπει λίγο ο Γιώργος Σαββίδης στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, να έχει η ιστορία. Αν και αυτοί είναι φλαράκια, τα βρίσκουν, είναι followers, ο ένας τον άλλον. Δύσκολα. Ναι, κάνουν και like, Τι είχε ανεβάσει ο Γιώργος Σαββίδης για τον Σάντος? Είχε ανεβάσει εσύ ένα δάσκαλο και τέτοια. Άλλο αυτό, εντάξει, ίσως έτσι... Κάτσε και φωτογραφία μαζί στη Ρωσία. Ναι, από το τέτοιο, από την κλήρωση του Μουντιάλ. Ναι, να είδες, καλά θυμάμαι, Κοίταξε, αν ο ΠΑΟΚ δεν πάρει το κύπελο και μείνει χωρίς τίτλο φέτος, θα επανέλθει πάλι το θέμα. Ναι. Και νέα τούμπα και αυτά, τα γνωστά. Κάπως θα πρέπει να στραφεί λίγο. Κοίτα, έχω εγώ να σου πω και κάτι άλλο βέβαια. Μουντιάλ φέτος Ρωσία, Πούτιν, Ιβάν. Έτσι. Δηλαδή έχουμε άλλο τίτλο να πάρουμε. Έτσι. Και τι θα κάνει δηλαδή, θα θα το πάρει θα δεις. Θα δεις βασικά. Θα το πάρει η Ρωσία και θα μας το δώσει. Εννοείται αυτό. Να κόψει την Πορτογαλία, να τελειώσει πιο γρήγορα. Να φύγει πίσω ο Σάντος. Που λέγανε πέρυσι, ναι, ένα αποκλειστή Πορτογαλία. Γι' αυτό και πήγε και το πήρε ένα πέρυσι, προπέρυσι πότε ήταν. Ναι. Καλά, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Παιδιά, όσο βλέπω τον τελικό. Τον τελικό. Άμα γίνει. Άμα γίνει. Ναι, θα γίνει. Ας ξεκινήσουμε από αυτό τώρα. Τι κακό ρε παιδιά είναι να θες να κλείσεις εισιτήρια, να δεις με ποιο τρόπο να πας και αν μπορείς να το κάνεις. Να κλείσεις εισιτήρια τι? Αεροπορικά ρε παιδιά. Όχι ρε, μην αστείευεσαι τώρα εδώ. Εγώ πήρα ένα διαρκές τον Γκρίζ να πάω να το πάω Ολυμπιακός και δεν έγινε και το πάω κάκι πάλι δεν έγινε. Μην κλείσεις και αεροπορικά τώρα. Δεν είναι τέτοιο για αεροπορικά. Σε κουράζει το πράγμα παιδιά, σε κουράζει. Εντάξει, είναι ψυχοφθόρο. Εγώ δεν έχω καταλάβει πέρα από την πλάκα για τον τελικό κυπέλλο Ελλάδος γιατί δεν γίνεται διπλός να τελειώνουμε. Γιατί τέτοια η μονή να τον κάνουμε έναν και έξω. Να τον κάνουμε γιορτή του ποδοσφαίρου με φιλάθλους των δύο ομάδων. Σωστό και αυτό, ναι, επειδή πρέπει να κάνουμε. Άρα είναι τα διαμαρτύρονται, θα λένε και πού θα γίνει πρώτο και γιατί θα γίνει εκεί. Εντάξει, κλήρωση. Μετά θα λέζε στα μπαλάκια, εντάξει, γνωστά, αλλά δεν θα ήταν λίγο καλύτερα από το να έχουμε τώρα όλη αυτή την ιστορία. Άμα θα γίνει, πού θα γίνει, πώς θα γίνει. Έχω να δώσω λύση. Ναι, έχει λύση εδώ. Λοιπόν, δεν λέμε ότι πρέπει να γίνει στο ΆΚΑ γιατί είναι το πιο ασφαλές γήπεδο κτλ. Ναι. Λοιπόν, ο ΆΚΑ Θεσσαλονίκη δεν έχει. Ναι. Δεν πρέπει να κάνουμε ένα ΆΚΑ εδώ πέρα. Να τη λύση. Ολυμπιακούς αγώνες εμείς να κάνουμε κάποτε. Στην τελική, οι Ολυμπιακοί αγώνες γίνανε το 2004. Τον ΆΚΑ τον Τζοχατζόπουλο που ήταν το πρόσωπο της εποχής, γιατί δικός μας ήταν. Γιατί έγιναν εκεί κάτω. Παιδιά, συγγνώμη κιόλα, αλλά το πιο ασφαλές γήπεδο δεν είναι το ΆΚΑ. Μάλιστα. Το πιο ασφαλές γήπεδο είναι του Βόλου.
Ναι, αποδείχθηκε. Νομίζω, ναι. Και δεν είχαμε θύματα. Τι άλλο, ναι, εντάξει. Το άλλο καστές πρέπει να γίνει. Έτσι. Ο Παπαγιοργόπουλος δεν πρέπει να είχε κάνει δήλωση, ναι, για Ολυμπιακούς, ναι, αγώνες. Ναι. Το έχω ξαναπεί ότι σε μια προεκλογική τέτοια... πώς το λένε, προεκλογική καμπάνια, ναι, του είχε πει ότι θέλει να διεκδικήσει ο Ολυμπιάδο το 2036. Μάλιστα. Α, θα ήταν δήμαρχος 30 χρόνια και είχε πάρει απόφαση. Καλά, εννοείται, εντάξει. Μάλλον το 36, το 36 είναι σαν τα εκατομμύρια. Κάποια εκατομμύρια από τον Δήμο, έτσι πήγαιναν, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Τέλος, Μπάμπη, εσύ, ναι, θα κάνεις πάλι το ίδιο κόλπο, θα ξεκινήσεις να φάζεις τους άλλους κάτω στο τελικό. Όπως πέρυσι. Ναι, άμα με πάρουν τζάμπα και με πάνε και με κατεβάσουν χωρίς να πληρώσουν δραχμή. Καλύτερη δουλειά θα κάνει, Μπάμπη. Φυσικά μην δώσω λεφτά. Τι, σε παρακαλώ. Αν είναι κάτι το οποίο ήρθαμε να ασχοληθούμε με τα αθλητικά, είναι η κούτρα. Δεν βρίσκω κανέναν άλλο λόγο να ασχοληθείς. Έτσι. Τι να ασχοληθείς. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Εντάξει, το 2036 μπορεί να γίνει το μετρό. Ίσως και τότε να έχουμε και τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι, γιατί δεν κάνουμε και εμείς Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι, μωρέ, γιατί τώρα, εντάξει, επειδή είναι Ολυμπιακοί. Εντάξει, αυτό φαντάζεσαι. Θα είχαμε και τέτοια. Αυτά μας φέρουν εδώ πέρα, α πούμε, του κόκαλι. Του κόκαλι. Από τότε, 36 ακόμα θα έχουν μείνει κάποιοι στον κόκαλι. Μας φέρουν εδώ να πούμε, μας τρυπάνε. Πού είναι με το κέτο. Πού είναι με το κεφτοτάκι. Πού είναι με το κέτο των Ολυμπιακών. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το δεύτερό μας διάλειμμα, καθώς φτάσαμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας του λόγου. Επειδή προσπαθήσαμε να αντλήσουμε γνώση από τις βαθμολογίες. Διαλέγετε και παίρνετε ανάλογα το τι προσέγγιση έχετε. Εγώ του Παναθηναϊκού θα πάρω. Του Παναθηναϊκού, του Παναθηναϊκού σημαίνει ότι το πρωτάθλημα έχει πολύ μεγάλο δρόμο ακόμα. Στον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Να, 52-50. Είδες, έδωσε τους δανεικούς ο ΠΑΟΚ. Ναι, Σταχίδη, κάτσε. Κάτι έγινε, έγινε. Δεν ήξερε κανένα από τους δύο πληροφορική και δεν ανανέωσε το site. Ίσως να τους δώσει κανένα δανεικό, κανένα κομπιουτερά. Έστω κάποιον να πάει να κάνει την πρακτική εκεί, ρε παιδί μου, στην Παναθηναϊκό. Διαλέγετε και παίρνετε ποια ομάδα σας βολεύει, που υπάρχει. Είναι τη ΑΕΚ, τώρα η βαθμολογία τελειώνει, τελειώνει. Με έναν βαθμό όπως νομίζω είναι. Τρεις αγωνιστικές δεν απομένουνε. Ναι. Άνω, γιατί ένα βαθμό θέλει ο Πάπας. Ναι, γιατί έχει 50, την ισοβαθμία. Πηγαίνει 58, η ΑΕΚ πηγαίνει 64, άμα πάρει ένα βαθμό. Είναι 6 βαθμούς διαφορά, οπότε έχει και να γίνει αχάς, μάλιστα με ένα βαθμό. Ωραία, λοιπόν, επιστρέφουμε να δώσουμε και τις προφητείες μας ότι θα συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο στα παιχνίδια και άλλα πολλά. Μείνετε συντονισμένοι, δεν αργούμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, 7 και 8 πρώτα λεπτά. Και συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την Taxiway για να μάθουμε το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλεως. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από εμάς. Σας ακούμε. Έχουμε συνθήμε το Λίμπερο, να ενημερώσω το δημοσίου κίνηση τηλεφόρο Καραμαλή. Σταθμός να ενημερώσει την κίνηση τηλεφόρο Καραμαλή. 678. Γιώργο, καλημέρα. Στέφτος, Βούλγαρη, Μαρτίου και τα δύο μέτωπα κινούνται χωρίς προβλήματα. Ευχαριστούμε. Για τη Βασιλή Σόλγας. Σταθμός να ενημερώσει την Όλγας. 1013. Πολύ καλή Βασιλή Σόλγας. Ευχαριστούμε. Για την Τζιμισκή, ένα σταθμός. 151. 151. Πολύ στη διέστησα, δεν έχει πρόβλημα. Καλή ροή. Ευχαριστούμε. Για την Εγνατία. 1200. Καλημέρα και από μένα. Κανένα πρόβλημα στην Εγνατία. Και δύο κατευθύνσεις ελεύθερα κινητή. Καλημέρα. Και ένα σταθμός για τον Περιφερειακό. 576. Καλημέρα. Πολύ καλή ροή ο Περιφερειακός. Ευχαριστώ πολύ όλους που σας ενημέρωσε. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους της πόλεως, όπως ακούσαμε πριν από λίγο από την Taxiway. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ιντερνέτια. Στη σελίδουλα μας μπαίνετε και σχολιάζουμε διαρκώς όλα τα δρόμενα και όλα τα τεκτενόμενα. Δεύτερη ώρα του λόγου επειδή συντροφιά μας οι σημαίες ψώμι άδει, σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000.
Έθριος αρχικά ο καιρός αναμένεται για σήμερα Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη. Από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν ασθενείς παροδικές βροχές τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2, 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιας ίδιας εντάσεις, ενώ προς το βράδυ θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 15 ως 22 βαθμούς. Για όσους είχαν έτσι μια απορία το τι θα συμβεί. Λοιπόν, έχουμε πρωταθληματάκι, Κυριακή 7 η ώρα όλα τα παιχνίδια. Όπως προείπαμε, θα δώσουμε εδώ μια ψηλή της προβλέψης μας, όπως κάνουμε κάθε φορά και φυσικά δεν πιάνουμε τίποτα απολύτως. Κέρκυρα Αστέρας Τρίπολης, Αναστάση μου, τι βλέπεις σε αυτό το παιχνίδι? Όχι, κάτσε, σε έκλεισα, ναι. Μιλάω. Μιλάς. Λοιπόν, βλέπω ένα διπλό. Ένα διπλό στο Κέρκυρα. Πόσο όμως, πόσο εδώ θέλουμε. Α, ναι, θέλουμε 0-2. 0-2. Κέρκυρα, Αστέρας Τρίπολης. Ο Αστέρας έρχεται από ήττα σοκ την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ τον περιμέναμε να κερδίσει το μεγάλο Λεβαδιακό. 1-0 ιτήθηκε. Η Κέρκυρα έχασε 5-1 από τον Ολυμπιακό. Βρίσκεται στην πρώτη-τελευταία θέση. Παίζει ίσως το τελευταίο της χαρτί για την παραμονή. Είπες 0-2. Μάλιστα, Κέρκυρα Αστέρας Τρίπολης 1-0. Λέω εγώ ότι θα κάνει πάλι. Πάμε με το νησί. Πάμε με το νησί, όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. ΑΕΚ Λεβαδιακός 1-1. 1-1, και εγώ τόσο το βλέπω ότι θα πάρει 1-1. Όλοι θα το παίζουν εκεί. ΑΕΚ να κάνει φιέστα να κατατροπώσει το Λεβαδιακό. 1-1, ένα βαθμό λέει θέλει θεωρητικά. Εφόσον η απόφαση της έφεσης που αναμένεται ή σήμερα ή τη Δευτέρα. Ποιος ξέρει πότε μπορεί να την έχουμε. Θα δείξει. Θα δείξει και αυτό. Ίσως θα ήταν και ένα ωραίο ποντάρισμα στις στοιχηματικές εταιρείες. Λέγεται ότι η ΑΕΚ θέλει ένα βαθμό για να πανηγυρίσει και έτσι προπαγανδίζει. Προαναγγέλει το παιχνίδι. Ήδη έχουν πουληθεί 20.000 εισιτήρια. Προχθές με τη Λάρισα δεν είχε κόσμο. Μαγικά χαρτάκια, μάλιστα. Για να δούμε το τι θα συμβεί. Και εμείς το βλέπουμε ένα-ένα εδώ, έτσι αγχωτικό. Απόλλωνος Μήνης Ολυμπιακός Πειραιά. Ο Απόλλωνος Μήνης και αυτός μάχεται για την παραμονή του. 26 βαθμούς έχει. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί, δεν διεκδικεί την δεύτερη θέση. Είναι στους 4 βαθμούς. Αδιάφορο λες. Θα κερδίσει έφυπε ένα 0-1. 0-1 το βλέπεις αυτό. 0-3 λέω εγώ έτσι. Θα κάνει μια εμφατική νίκη ο Ολυμπιακός. Ατρόμητος Αθηνών Πλατανιάς. Δίσταξε ο Αναστάσης Χασμουργέτε, τον ακούσατε. Ατρόμητος Αθηνών Πλατανιάς. Λοιπόν, Ατρόμητος Αθηνών Πλατανιάς. Πλατανιάς πεσμένος. Ατρόμητος Αθηνών έχασε τον Παναθηναϊκό ή τα έκπληξη την προηγούμενη εβδομάδα. 1-0 θα κερδίσει. 1-0 ο Ατρόμητος. Θα το βάλω εγώ ένα 2-0. Πανετολικός Λαμία. Η Λαμία κι αυτή έτσι. Ντέρμπι Στερεάς Ελλάδας. Ναι. Βρίσκεται στις 26. Την κυνηγάει η Κέρκυρα. Θεωρητικά ο Πανετολικός δεν διεκδικεί και κάτι, αμάν αμάν. Λοιπόν, Πανετολικός 1-0. 1-0. Σφιχτή αγωνιστική, όλα 1-0 τα δίνω. 1-0. Εντάξει, καλά κάνεις, παιδί μου. Πανετολικός θα το δώσω εγώ 1-0-0. Να σου πω την αλήθεια. Πανιόνιος Παναθηναϊκός. Πάλι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός δεν γίνεται. Δεν γίνεται, λες. 2-1. 2-1 ο Πανιόνιος. Θα το δώσω εγώ 0-1 το συγκεκριμένο. ΠΑΟΚ Ξάνθη. ΠΑΟΚ Ξάνθη, όποιος αν τελειώσει το μάτς του Μπαγκέ τελευταία τελειώνουν. 3-0 Λουτσέσκου, λόγω επειδή την παλιά του ομάδα θα κάνει κατενάτσιο. Μάλιστα. Και εγώ το βλέπω ένα 2-0, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια το θέμα είναι αυτό, θα τελειώσει. Έχουμε δύο συνεχόμενα. Άμα δεν μπορείς να πας με το, το διαρκείας του Κρις. Γι' αυτό και πας για ένα Λάρισα. Τελευταίο παιχνίδι. Πας για ένα Λάρισα. Ο παλιά ομαδακούγια, νέο ομαδακούγια. Ό,τι να είναι. Επιχειρήματα. 2-1 τα Γιάννενα. Έτσι, 2-1 τα Γιάννενα. 2-0 το βλέπω. Εγώ η Λάρισα θα είναι κουρασμένη από την υπερπροσπάθεια του κυπέλου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μα το κλείσε. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Αυτό είναι το τηλεφωνάκι μας. Και Football League έχω λέγεται. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Τι κάνουμε? Πού είσαι εσύ? Εδώ, πρωινός. Έτσι, σήμερα. Έτσι.
Μία φορά το μήνα, μία φορά το μήνα πρέπει να είσαι πρωινός, ε. Ναι, έτσι να σπάει λίγο. Έτσι, έτσι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πείτε στον Ιβάν, άμα δώσει κανένα ψηλό, βγάζουμε και τελική βαθμολογία. Με πρωταθλητή να σας έχουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό λέμε, ρε. Ένα δανεικό. Ένα web designer. Μια πρακτική. Μια πρακτική να στείλει, δεν είναι κάτι. Το βγάζουμε από τώρα, τελείωσε το πρωτάθλημα, το πήρε ο Παύ. Δεν μου λες, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν κάνουν πρακτικοί ποδοσφαιριστές. Να μην τους πληρώνουν οι ΠΑΕ. Πώς. Ή έθελε να κάνουν. Αυτό κάνουν. Όλοι τι. Άμα δεις, όλοι πρακτικοί κάνουν. Δεν τα 5-6 που παίρνουν λεφτά. Οι άλλοι είναι με ΕΣΠΑ. Ναι, με ΕΣΠΑ. Ναι, ναι, ναι. Πληρώνουν Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάουτσερ. Να αρχίσουμε κάπως έτσι να τα. Θα κάνουμε ανταλλαγές τώρα, θα στέλνουμε ξένους παίκτες έξω να δουν πώς είναι, να γουστάρουν εδώ πέρα και τέτοια πράγματα. Άστο να πάνε. Τι λέει, πώς είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Παιδιά. Έτσι, ακούμε. Ακούμε και στεναχωρημένοι με τον Παναθηναϊκό. Τι έγινε χθες στο μπασκετάκι, τι. Ψιλοαναμενόμενο. Πήγαμε εμείς. Ναι. Καλά, εντάξει, στον πόντο το περίμενα, τέλος πάντων. Οι άλλοι τα παρατήσανε. Στο πρώτο παιχνίδι πήγε 20-0, σου λέει άστο, πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Πάμε στο επόμενο. Λες ότι θόλωσε, ότι θόλωσε τα νερά, ότι αυτή η τριαντάρα. Εντάξει, το διάβασε. Κλείσανε τον Καλάθι, τελείωσε. Τελείωσε, ναι. Χθες ο Καλάθις ήταν πολύ μεγάλο. Το μπλοκάραν, του σπάσαν τα νεύρα. Είναι και αυτοί οι Ισπανοί εκεί πέρα έχουν 2-3 παίκτες. Ρούντι, Ρούντι. Αγαπάω, Ρούντι. Γουστάρω εγώ. Είναι αυτό, Ναβάρο, κάτι τέτοιο η Ισπανία. Εγώ του γουστάρω αυτού. Ναι, του γουστάρω γιατί την Ελλάδα την έχουν στη σφαλιάρα και στη φάπα και δεν ξέρουμε τι να πούμε κάθε φορά. Γιατί είναι. Πληρώνουν τους μπασκετικούς οπαδούς στην Αθηναϊκή ομάδα με το ίδιο νόμισμα του ποδοσφαίρου. Να τα, τα λάβαρα, να τα λάβαρα, τα μπασκετικά τσιπά. Για πόσο βρίζει μετά ο Γιάννος ο πρωινός. Το ανεβάζει την πίεση της αρχής. Κοίταξε, αυτοί όλοι, ο Ρούντι, ο Ναβάρο, έχουν φάτσες ποδοσφαιριστή που έχει πάρει ο Άρης από τη Σεκούντα Division για το, στην περίοδο Σκόρδα. Τόνι Κάλβο. Φάτσα Τόνι Κάλβο. Χαβίτο. Και ο Χιμένεθ της ΑΕΚ ο προπονητής, τέτοια κατηγορία είναι. Όχι, ρε, ο Χιμένεθ είναι πιο. Πιο συμπαθητικός. Όχι, ρε, παιδί, αλλά έχει πιο άγρια φάτσα. Βραβείο Νέρι Καστίγιο παίρνουν όλοι. Δεν φέρει καμιά Ελλάδα, καμιά Θεσσαλονίκη να του κάνουμε ανθρώπου. Έτσι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αν ακούει ο Ιβάν και ο Γιώργος. Έτσι. Τώρα που κλείνουν και την καριέρα του, πόσο και αυτοί παίζουν 40 χρόνια του βλέπουμε μέσα. Τώρα τα μάμε, έτσι όπως είναι και στο μπάσκετ με ένα μήνα συμβόλαιο, το φέρνεις τώρα, περνάει η ζωάρα. Φέρε Ρούντι, κανονικότατα. Μάλιστα. Εκείνος που μας είχε πονέσει στο τελικό του με τον μπάσκετ, τον Καρμπαχώσα, μετά έγινε πρόεδρος Ομοσπονδίας στην Ισπανία. Και εκείνο να φέρουμε. Και εκείνο να φέρουμε. Έχει, μια πεντάδα καλή τη φτιάχνει. Εν τω μεταξύ, ρε, άλλο και χωρίς τον παιχταρά, μέσα. Τι έπαθε αυτός. Δεν ξέρω. Ο Γκιούλ. Δεν ξέρω. Αυτός ήταν τραυματίας πάρα πολύ καιρό. Mm. Τώρα επανήλθε, αλλά είναι ανέτοιμος. Μάλιστα. Εντάξει, χωρίς αυτόν. Είναι 4-5 μήνες έξω. Ναι, εντάξει, μακριά. Μάλιστα. Βέβαια, εμείς θέλουμε. Οπωσδήποτε θέλουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο Final Four. Ναι, με ερυθρό αστέρα, Παρτιζάν. Εκεί μέσα σκότωται. Αυτό. Τι καρέκλα και ρόλο. Δεν ξέρω, παίζω. Εσύ που πήγες. Ο Αναστάσης επισκέφτηκε πρόσφατα το Βελιγράδι. Παίζω γέφυρες, έχει. Είχε πάρα πολλές. Πρώτα απ' όλα έχει του Δούναβιτς γέφυρες. Ναι, αυτό δεν θα χρειαστεί. Δεν θα πήγε καν στο γήπεδο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είναι το πρώτο Final Four που θα γίνει. Ζούμε για να κάνουν να επαναφέρουν τη σειρά στην τάξη. Για διπλό Παναθηναϊκού στην Ρεάλ και διπλό Ολυμπιακού στη Ζάλγκυρη. Σήμερα ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Σήμερα θα κερδίσει. Ναι, εντάξει, λογικά. Τεράστιο. Έχει πάρει τον αέρα. Πάλι χωρί. Ναι, τραυματίστηκε ο Μπόγρις, λέει. Τεράστια απώλεια. Ναι, με χωρί Μπόγρι πουθενά. Δεν είναι και κανένα, ναι. Ο Μιλουτίνοφ πάλι δεν παίζει, κανένα δεν παίζει. Ο Παπα-Νικολάου εκτός, οπότε λες. Και με Σφαιρόπουλο δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά. Εντάξει, πολύ τραυματισμένο. Εντάξει. Προπονητές που ήταν δεύτεροι στον ΠΑΟΚ τώρα αυτοί. Οι Τούδης και Σφαιρόπουλο. Να τα λέμε. Τι τώρα. Να τα λέμε, ναι. Υπηρεσιακή coach. Έτσι. Να σε καλά. Έγινε, παιδιά. Καλή σου μέρα. Τσαο. Αυτά δεν τα αποκαλύπτει κανένα. Μόνο εδώ στο λόγο επειδή θα μάθετε την αλήθεια, την μπασκετική. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Μας περίμενε. Μας έκλεισε να πιάσαμε την καλαθόσφαιρα με τον φίλο μας τον Παναθηναϊκό. Αλλά ναι, ζούμε εννοείται για Final Four. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι είναι ονειρικότατο. Οδική. Οδική. Έναν δρόμο έχει όλο και όλο. Να περνά από Θεσσαλονίκη όλοι. Αλλά νομίζω ότι οι αερογραμμές οι σερβικές έχουν πολύ φτηνές πτήσεις. Ναι. Από Αθήνα, γιατί από Θεσσαλονίκη δεν είχε. Ναι, από Αθήνα, γιατί για να πας Νέα Υόρκη, Φερρυπίν, θες 400 ευρώ πήγαινε έλα. Ναι, αυτό. Αν το σκεφτείς, από Θεσσαλονίκη πας Αθήνα και από Αθήνα Βελιγράδι, από Βελιγράδι πετάς Αμερική. Εντάξει τώρα, ναι, οδική από εδώ θα μπορούσε να γίνει. Θα ήταν πρόβλημα. Για πάρα πολύ ωραία δία. Σήμερα έχουμε, βέβαια, σύνδυση άλλη, έχουμε Final Four στο βόλεϊ. Αυτό ήταν που ήταν γίνει στη Γλυφάδα, τελικά γίνει στη Ρόδο, αυτό είναι. Στη Ρόδο.
ποια είναι τα παιχνίδια κιόλας να τα ανακαλύψουμε εδώ, γιατί δεν μας βγάζει η βόλη. Όπου έχει υπάρξει ένα θέμα με τον ΠΑΟΚ να διαμαρτύρεται για τον τρόπο διάθεση των εισιτηρίων. Πώς έτυχε αυτό. Δεν διαμαρτύρεται τον ΠΑΟΚ. Λουθεριανοί. Και μάλιστα λέει ότι απειλεί με αποχώρηση από το γήπεδο σε περίπτωση που υπάρχουν φόβοι ότι θα είναι οπαδοί του Ολυμπιακού μέσα ως επιτοπλίστων στην Ρόδο. Το διεμήνησε ο ΠΑΟΚ μέσω του εκπροσώπου του Κώστα Παϊσίδη στον πρόεδρο της ΕΟΠΕ Γιώργο Καραμπέτσο. Αν στον ημιτελικό λέει υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού από τον Πειραιά. Γιατί το διευκρίνεις αυτό από τον Πειραιά, δηλαδή. Πώς πας τη μεγάλη εβδομάδα να πάρεις αρνί και λες ελληνικό είναι. Από τον Πειραιά, δηλαδή, άμα είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, από την Κόρινθο. Εντάξει. Δεν θα παίξουμε. Τα είπε αυτό, λεξί διαβάζουμε. Προσθέτως και πέρυσι, λέει, μας είπατε ότι προσκλήσεις του Ολυμπιακού πήγαν σε χορηγούς και ήρθαν οπαδοί του από την Τουρκία. Λέει, δεν ξέρω τώρα αυτό. Οπαδοί του από την Τουρκία. Ναι, πού έγινε πέρυσι το Final Four του βόλεϊ και ήρθαν από την Τουρκία. Στην Κύπρο, νόμιζα ότι είχε γίνει. Στην Κύπρο. Ήταν να γίνει, αλλά δεν έγινε, ούτε καν το θυμόμαστε. Στη Σύρο. Εγώ με τη Σύρο το έχω. Ναι, κάνω τόσο ένα μικρό νησί μου, ρε, ναι. Σύρο, Ρόδο όλη την ώρα. Το καταλαβαίνω, λέει ο εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, ότι θα υπάρχουν φίλαθλοι του Ολυμπιακού από τη Ρόδο. Γι' αυτό. Εντάξει. Σου λέει, ρε, παιδί, σου λέει, ναι, ναι, εντάξει. Γιατί έχει, λέει, την πλειοψηφία στο νησί. Ερυθρόλευκο βαφτίζει το νησί της Ρόδου. Να, το ίδιο, λέει, θα γινότανε με φιλάδους του ΠΑΟΚ αν παίζαμε στην Κοζάνη ή στο Κιλκής. Εμένα λίγο με πόνισε η σύγκριση αυτή. Η σύγκριση, δηλαδή. Νησιωτική Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή. Εντάξει, ήταν ανώμαλη προσγείωση από εκεί που έχει τη Ρόδο, Μαραγδένιο, νησί, κάστρο των υποτών, ήχο και φω. Το φωτάσου το πετάλλο. Τώρα σε προσγείωση. Λίμνητο στη Αξιούπολη. Τώρα αυτά είναι. Κοζάνη λέει και Κιλκή. Εντάξει, δεν είναι άσχημο. Α, έλεγε, ρε παιδί μου, μια Θάσο έστω. Δεν σε βάζει κάτι εκεί. Ναι, ρε, ναι. Λίγο, ωραία, Θάσο με πολύ ωραίες παραλίες. Μια Χαλκιδική, κάτι, ρε παιδί μου. Για συγκρίνεις τώρα τη Ρόδο με τον Κιλκής. Καλημέρα στη Γραμπούλα. Καλή σου μέρα, Παπί. Καλώς τώρα. Ο άνθρωπος να σε ενημερώσει για αυτό που ζήτησες, για το βόλι. Έτσι. Ο πλέον αρμόδιος. Γιατί ο κυπελούχος θα είναι μπλέφετο. Θα είναι μπλελές. Εννοείται. Είναι τα ζευγάρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και. Και Παναθηναϊκός Ηρακλής. Ναι, είναι μεγάλο. Τώρα είναι στις 5, τώρα είναι στις 8. Μάλιστα. Στις 5 ποιοι... ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Ώρα παίζουμε εμείς. Ωραία. Πόπο, τι ωραία σήμερα, και... δεν βγαίνουμε έξω. Και δεύτερον, αυτό που φάναζε πέρσι ο ΠΑΟΚ, το παλέτο έχασε το κύπελο. Α, το. Ναι, εδώ έγινε ρεσί, όντως. Το παλέτο έχασε το κύπελο. Μήπως επειδή δεν είναι νησί το παλέτο, ρε, γι' αυτό. Ναι, όντως, πέρσι έγινε εδώ το τέτοιο και έχασε από τον Ολυμπιακό. Ναι. Και όντως, αυτό που φάναζε ο ΠΑΟΚ, φάναζε ο Ρακλής την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι τα εισιτήρια, ότι το κύπελο θα είναι πράσινο κόκκινο και εμάς και τον ΠΑΟΚ μας θα αφήσουν στην αποκλή. Έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ. Λέει όμως. Ναι. Ότι ναι, γιατί και είναι πρώτο κόκκινο ήταν το γήπεδο. Κόκκινο! Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε αναφορά στους οπαδούς Παναθηναϊκού. Είπε ότι το νησί είναι γιατί κόκκινο. Γιατί το Παναθηναϊκού το έκανε η διοίκηση του Ηρακλή. Εντάξει. Α, πήραμε εργολαβία από έναν. Ναι. Έτσι. Να κάνουμε τους ημιτελικούς και θα το δεις σήμερα. Πώς θα γίνει, και από τον νωρίς και από τον αργό τώρα. Τελικό ΠΑΟΚ Ηρακλή θέλω, ρε. Πώς θα γίνει. Εντάξει. Τότε το νησί τι χρώμα θα είναι. Εύκολο έργο. Εμείς έχουμε πιο εύκολο έργο γιατί ο άλλος είναι έτοιμος να πέσει. Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά. Αν δεν είναι πέφτει. Δηλαδή εμείς πιο εύκολα μπορούμε να μπούμε στο τελικό. Πέντε, και μετά ο Θεός βοηθός. 5 και 8. 5 και 8 λοιπόν σήμερα τα παιχνίδια. Έτσι, ναι. Τι να ψάχνουμε τώρα. Ευτυχώς που υπάρχει ο αυτοκράτορας του ελληνικού βόλεϊ. Ο Ηρακλής. Εγώ τα λέω, ποιος με ακούει. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, μας περίμενε. Δεν μας περίμενε. Σε περίπτωση τώρα δηλαδή που προκριθεί ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, μπορεί και να μεταφερθούν στην Κοζάνη, στον Κιλκή, στα γύρω τα παιχνίδια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όχι, στον Κιλκή, άμα γίνει, θα πούμε μετά η διοίκηση του Ηρακλή. Άμα γινόταν στη. 40 εκκλησιές, γιατί... θα ήταν μπλε. Εντάξει, μπορεί να είναι μοιρασμένο το Κιλκής. Το Κιλκής. Έτσι λοιπόν, τι λέει και συνεχίζει, λέει, το ίδιο θα γίνει με φίλους ΠΑΟΚ αν παίζαμε Κοζάνη Κιλκής. Αν όμως έρθουν, λέει, οπαδοί από τον Πειραιά, όπως πέρυσι στο Αλεξάνδριο, θα φύγουμε από το γήπεδο και δεν θα παίξουμε. Γνωρίζουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τις φάτσες τους. Αυτά τα λέει ο εκπρόσωπος του ΠΑΟ. Ξέρουμε τις φάτσες. Ξέρουμε που μένετε. Μπορεί να περιμένει 100 κλόνους του Τσουκαλά να έρθουν. Εντάξει, μπορεί κιόλας. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τώρα. Το είδαμε και αυτό σήμερα, έτσι. Όπως, πιο απ' όλα. Να λέει ο παδός του Ηρακλή ότι ο ΠΑΟΚ έχει δίκιο. Πολύ σπάνιο αυτό το πράγμα. Γιατί όχι, εντάξει. Στο βόλεϊ. Για το βόλεϊ, ναι. Πανέμορφα, παιδιά, σήμερα θα κερδίσουμε. Θα πάμε τελικό, γιατί εμείς
Είμαστε η ομάδα των τελικών, έτσι. Ναι, όπως πέρυσι που το έχασες μέσα στο παλέ, τώρα που με πληροφορούνε. Δίνουμε τα ψίχουλα, ρε παιδιά. Έτσι, έτσι, σωστό. Εντάξει, θυμάστε τη σφαγιαστική διαιτησία μέσα στο παλέ. Δεν την θυμάμαι τώρα, εντάξει. Και εκεί σφαγή, παντού σφαγή. Ούτε κι εγώ γιατί δεν το είδα. Έτσι, αλλά προφανώς. Εμείς θα είμαστε κοντά στην ομάδα ό,τι και να γίνει, γιατί το στόχος μας είναι το πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο πατριάρχης του ελληνικού όλοι. Έτσι. Εντάξει, γιατί πολλά λες τώρα τελευταία Μπάμπη Πατμανίδη. Σήμερα σου την παίρνουν και. Όλοι με κατηγορούν. Εντάξει, θα βγουν. Εκεί Πασεραϊκοί θα βγουν στο τέλος, να πούμε. Θα την πληρώσω το παλικάρι δίπλα σου, μου φαίνεται. Έτσι. Ο Πάοκ ίσως να μην έχει τύχει σήμερα, γιατί είναι Απρίλιος. Ο Πάοκ το Μάιο. Ναι, είναι καλά στο βόλεϊ. Έχουμε γενέθλια σήμερα. Ναι, τα είπαμε στο ξεκίνημα. Ναι. Δεν σ' άκουσα, άκουγα άλλους. Εντάξει, καλά. Ποιους άκουγες, τι άκουγες, τι λέγανε. Τι να λέγανε. Ένα σπόρο άκουγα, γιατί γιατί μιλούσαν για πιέσεις και τα λοιπά και έστειλα τα μηνύματά μου. Α, εντάξει, έκανε αρχή συνταξία και εκεί. Πάντως στο νησί, να ξέρετε, επειδή έκανα 3 χρόνια Ρόδο, είναι μισό-μισό, είναι πράσινο-κόκκινο. Πώς είναι ασπρόμαυρο, πει αυτό που. Έχει μεγάλη παροικία η περιοχή του Σερών εκεί πέρα, να ξέρετε. Ναι. Έχει πάνω από 6.000 μόνιμους κάτοικους. Σεραίους! Στο οι Σεραίοι τι κάνουν. Τι κάνουν στη Ρόδο. Εγώ ήξερα για Ισραηλίτες. Σαν αυτούς είμαστε εκεί. Όπου και να πας έχει. Μάλιστα. Έχει κόσμο που δουλεύει, να ξέρεις, όλο το χρόνο εκεί πέρα. Και το είδα στο τελικό του 2003 που παίζαμε με τον Άρη. Εγώ ήμουν Ρόδο κάτω. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε. Ξεκινήσαμε 3 άτομα και καταλήξαμε πορεία. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θες να με κλείσω, κατάλαβα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Φιλιά, καλό δρόμο. Τσαο, τσαο, τσαο. Έχουμε δουλίτσα και αυτογράμμουλα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, παιδες. Καλώς το να. Ακούω κάτι πατριάρχες, κάτι. Κάτι δεσπότες, τι γίνεται εδώ πέρα του βόλεϊ. Έτσι λένε. Αυτοονοματίζονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ και οι φίλοι του Ηρακλή, έτσι. Ναι. Ωραία, και εγώ σαν φίλος του Άρη, λοιπόν, ας θυμίσω ποιος έφερε το βόλεϊ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, το 1997. Το 97, έτσι, με το μεγάλο Γκάνεφ. Γκάνεφ, βέβαια. Και τη λυπή παρέα. Mm-hmm. Οπότε όλα τα άλλα περιτεύουν. Από εκεί και πέρα, εμείς το φέραμε εδώ, κάνετε ό,τι θέλετε. Τελειώσαμε. Προφανώς θα το διαλύσετε. Τελειώσαμε, οπότε, κύριε. Τελειώσαμε. Τους άλλους δεν υπάρχουν πλέον στο βόλεϊ. Πού είναι ο Άρη, κάτσε, εντάξει. Ανέβηκε όμως γυναίκες, πήρε τρόπαιο φέτος. Δεν πήρε, όχι τώρα, στους τελικούς πήγε. Α, στους τελικούς. Εκεί που, που βγήκε η μυθική ανακοίνωση από τον ναό Θύρας. Έτσι, που μύριζε κάναβι, λέει. Ναι, λέει, μύριζε το γήπεδο κάναβι και. Και πού την ξέρεις την κάναβι, πώς μύριζε. Α, να τα αυτά, ναι, σωστό. Αράζεται εκεί στη Σαντορίνη και βλέπετε τα ηλιοβασιλέματα και. Έτσι, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Μυθική ανακοίνωση και αυτή, λέει, λιποθύμησε αθλήτρια μέσα στο κλειστό, λέει, γιατί μύριζε, λέει, κάναβι. Το γήπεδο, φυσικά δεν υιοθετούμε τέτοιες πρακτικές σε καμία περίπτωση. Α, ναι, το ερώτημα ορθώς το έθεσες, Αναστάση. Να ακούστε μια βάση τα πράγματα. Ναι, πού μπορεί να το ξέρεις, ας πούμε, τώρα το πώς μυρίζει. Ύποπτη, ύποπτη. Λοιπόν, δεύτερη ώρα του λόγου, επειδή με την Ιντερβέντεν να μας συντροφεύει, χορηγός του Ενθέτου, τα χθεσινά αποτελέσματα σε Αγγλία-Ισπανία, με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash-out και γρήγορες αναλήψεις. Πρέπει να είχαμε τρομερή ενημέρωση με το πρέπει, γιατί κάτι πρέπει να έλεγα και στη χθες. Πρέπει να είχαμε χθες πρωτάθλημα, αλλά λίγκα, κάτι. Γιατί έπαιζαν όλη την εβδομάδα και το συνεχίζουν. Ναι, Ρεάλ, ένα-ένα. Ναι. Αλλά βες Χιρόνα 1-2 στα χθεσινά αποτελέσματα. Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0. Λεβάντε Μάλαγα. Όχι, Ρεάλ, προχθές πρέπει να ήταν. Λεβάντε Μάλαγα 1-0. Μπέτις Λας Πάλμας 1-0. Στην Πρέμιερ Λιγκ, Λέστερ Σαουθάμπτον 0-0 και Μπέρνλι Τσέλσι 1-2. Τα χθεσινά αποτελέσματα σε Πρέμιερ και Λα Λίγκα. Ενώ στο NBA, στο παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο, Σαν Αντώνιο Σπέρς 97 παίξανε με τους Golden State Warriors, όχι μόνοι τους, 97-110. Οι Golden State έχουν κάνει το 0-3. Στις 3 είναι νίκες, στις 4 είναι τώρα σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι είναι στις 3 και στις 4. Στις 4 είναι το επόμενο, μάλιστα. Οπότε οι Golden State Warriors περνάνε στην επόμενη φάση των playoff του NBA. Εμείς θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας ανάπαυλα. Μείνετε συντονισμένοι, το λόγο επειδή θα επιστρέψει για το τελευταίο του μισαωράκι, δυνατό, ακμεότατο και αγέροχο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή και στο Λίμπερο 107,4. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την Taxi Way για να μάθουμε το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλεως. Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Έχουμε συνεχθεί με το Λίμπερο, να ενημερώσουμε όμως την κίνηση τηλεφόρο Καραμαλή. Σταθμό να ενημερώσει την κίνηση Καραμαλή. Ένας σταθμός να μας πει για λεωφόρο Καραμαλή, αν έχουμε πρόβλημα.
Με τη Βασίλη Σόλγα. 175. Έχει αυτοκίνητα η Όλγα, αλλά πηγαίνει πολύ καλά. Ευχαριστούμε για την Τζιμισκή, ένα σταθμό. 569. Εδώ καλημέρα, μετά την Αγία Σοφία έχει αρκετή κίνηση. Έλειξε για την Εγνατία, ένα σταθμό. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, λείπει και ένα σταθμό για τον περιφερειακό. Ο σταθμό να ενημερώσετε για τον περιφερειακό. 355. 355. Καλημέρα, καλώς είναι ο περιφερειακός ακόμα. Καλώς. Ναι, ευχαριστώ το σταθμό για την ενημέρωση. Αυτά από μας. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Γεια σας, γεια σας. Ακούσαμε και την κίνηση στους δρόμους της πόλεως. 7 και 38 πρώτα λεπτά στη δεύτερη ώρα του Λόγου Επειδή με τις σημαίες Ψωμιάδη, συντροφιά μας, σημαίες Ομάδων και Κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, Banner Street Flags και Beach Flags στη Βασιλέως Ηρακλείου. Θα γίνει στο τηλέφωνο 231-0532-000. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Πολύ καλημέρα σας. Καλώς το να, τι κάνουμε. Καλά, τάσος είμαι. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, άκουσα για το βόλεϊ, λέει θα φύγω, θα κάνω, θα ράνω, δηλαδή ναι. Κάτι τέτοιο ακούγα. Δηλαδή. Mm. Εάν και εφόσον βρεθούν οπαδοί του Ολυμπιακού στις Κερκίδες, γιατί λέει σύμφωνα με την προκήρυξη του κυπέλου, ναι, η ποινή που προβλέπεται είναι απώλεια του αγώνα και μηδενισμό χωρίς περαιτέρω ποινή στο πρωτάθλημα. Εκτός και αν ο αθλητικός δικαστής κρίνει ότι πρόκειται για δυσφήμιση του αθλήματος. Αυτό. Δηλαδή τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν θέλουν τον κόσμο στο γήπεδο. Δεν τον δηλαδή, θέλουν. Αυτό. Ναι, γιατί, οπότε, γιατί και ο κόσμος δεν το πολύ θέλει το γήπεδο, εδώ που τα λέμε. Ναι, ναι, δηλαδή εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν θέλουν τον πελάτη. Δηλαδή είναι ένα μαγαζί, γιατί μαγαζί είναι και mm-hmm. ο αθλητισμός και τώρα. Εντάξει. Δεν θέλουν τον πελάτη. Ναι. Όχι, απλά θέλουν ισοτιμία στην κατανομή των πελατών των δύο ομάδων που συμμετέχουν στο παιχνίδι. Και αυτό δεν έγινε. Mm-hmm. Ας βγάλουν, ας πούμε, 1000 εισιτήρια. Πάρε 300 εσύ, πάρε 300 εσύ, πάρε 300 εσύ. Πώς ο Πάουκ γι' αυτό διαμαρτύρεται, ότι δεν έχει γίνει συγκεκριμένη κατανομή. Καλά, οι συγκεκριμένες καταναλώσεις κάθε χρόνο τα ίδια γίνεται. Δεν δίνουν πάντα αυτά που πρέπει, έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, mm-hmm. μην τρεβαθούμε κιόλας. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είμαστε και ακόμα μια πρωτοτυπία στο παγκόσμιο αθλητικό χάρτη. Mm-hmm. Δεν θέλουμε τους πελάτες στο τέτοιο. Εντάξει, αυτό, δεν είμαστε δηλαδή, οι καλύτεροι πελάτες. Δεν είμαστε οι καλύτεροι πελάτες, βέβαια. Αν πας έξω, mm-hmm. ως όποιο άθλημα και να πας, mm-hmm. να κοιτάξουν να σε δώσουν τα φώτα να πας στο γήπεδο και να μην πας, mm-hmm. να πας. Αυτό θέλουνε. Πάνε σε αγώνα στη Γερμανία, ας πούμε, παράδειγμα, πάνε σε αγώνα βόλεϊ. Mm-hmm. Να πεις τι γίνεται εδώ, δηλαδή. Γεμάτο, φύσκα το γήπεδο. Σε αγώνα βόλεϊ. Καλά, αλλά στη Γερμανία πολλά πράγματα θα πεις τι γίνεται εδώ σε σχέση με την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο το αθλητισμός. Εντάξει, τώρα εδώ το βόλεϊ νομίζω ακόμα υπάρχει, είναι σε νηπιακή κατάσταση. Ναι, αλλά ο Τσάρτας λέει τι μας κάνετε εδώ, Γερμανούς και τέτοια. Σε παρακαλώ που τα ξέρει τα πράγματα, τα γράμματα. Καλά, τέλος πάντων να το κάνουν μεταξύ γυναικών και φίλων και συγγενών. Και μαθητών. Τέτοια, το έτσι. Εντάξει, δεν έχει και σχολεία το Σάββατο, βολεύει. Έτσι. Α, μπράβο, εντάξει. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαό, τσαό, καλημέρα, καλημέρα. 2-31-0-287-3-8. Καλημερίζουμε την φίλη μας τη Μαρία που μας δίνει ταξιδιωτικό ρεπορτάζ. Λέει συνήθως τα εισιτήρια από Αθήνα Βελιγράδι είναι της τάξης του κατοστάρικου. Και κάτι πάνω. Μια χαρά δηλαδή. Τίμιο. Ναι. Πήγαινε έλα κιόλας αυτά. Εκτός λέει αν βγει καμιά προσφορά που και που. Όπως και να έχει, λέει είναι πανέμορφο και πάθινο το Βελιγράδι να πάτε. Οι συνθήκες, άμα προκριθεί ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ό,τι πρέπει για τουρισμό. Θα είναι σαν το 1999 το Βελιγράδι. Έτσι. Πολύ ωραία πράγματα. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Θωμά από τα Παρίσια που μας ενημερώνει γιατί είμαστε και λίγο αδαείς για το NBA. Λέει 4 νίκες λέει, σε όλα τα playoffs του NBA. Δεν είναι 3 τα πρώτα παιχνίδια και μετά αυξάνεται ο αριθμός. Οπότε οι Warriors είναι στο 3-0. Θέλουν να κάνουν να πετύχουν μια ακόμη νίκη για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Για τα πάντα, εμείς δεν είμαστε ενημερωμένοι σε όλα τα ζητήματα, αλλά υπάρχουν εδώ οι ακροατές μας που μας συμπληρώνουν. Αυτό με τον Τσάρτα το είδες, το διάβασες. Ναι, για ακόμη μια φορά, ο εθνικός μας σχολιαστής, ο Τσάρτας, ο οποίος τοποθετήθηκε στο ζήτημα της υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια παιδιών και έβγαλε εκεί ένα status στο Facebook. Αλλά είχαμε και την απάντηση από τον Βαλιανάτο. Αυτό το είδα σαν τίτλο, δεν το άνοιξα.
Βγαίνει ο Τσάρτας και λέει: Άκου Βαλιανάτο, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Κανένα νομοσχέδιο δεν θα μας επιβάλλει τις ανώμαλες και αριστημένες επιθυμίες σας. Λέει ο Βασίλης Τσάρτας, που θεωρεί ότι δύο άνθρωποι του δύο φίλου δεν μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Είναι προτιμότερο το παιδί να έχει τους φυσικούς του γονείς, να μπεκροπίνει ο πατέρας, να δέρνει τη γυναίκα, να χωρίζουν ας πούμε στα δύο χρόνια, να μεγαλώνει το παιδί ας πούμε με ψυχολογικά προβλήματα, όλα αυτά τα ωραία της ελληνικής οικογένειας και όχι μόνο. Φυσικά και εσείς διαφορετικοί έχετε τα ίδια δικαιώματα όπως όλοι μας. Το να θέλετε όμως να μας επιβάλλετε μη φυσιολογικά ήθη ανομαλίες και παραλογισμούς πάει πολύ. Το ότι βρήκατε μια κυβέρνηση που έχει τα ίδια μυαλά με εσάς δεν σημαίνει ότι το αποδεχθούμε όλα. Θέλετε να αλλοιώσετε την Ελλάδα, να τα και τον πολιτισμό, βεβαίως, βεβαίως, αλλά δεν θα τα καταφέρετε όσο θα προκαλείτε και θα θέλετε να δημιουργήσετε αρρωστημένα πρότυπα. Φυσικά και τα παιδιά πρέπει να έχουν όλα στέγη, στοργή και αγάπη, αλλά στα φυσιολογικά πλαίσια που όλοι γνωρίζουμε. Περιφερειπίν κάτι ορφανοτροφία. Κατά καιρούς που έχουν εμφανιστεί, που τα έχουν μακελέψει εδώ και στη Θεσσαλονίκη και έχουν θαυτεί κάτι υποθέσεις. Αυτές είναι οι φυσιολογικές θέσεις των παιδιών που έτυχε να μην γνωρίσουν γονείς. Εδώ είναι, λέει, η Ελλάδα, ο Τσάρτας. Έτσι. Που έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη, βέβαια, και έχει κάνει καριέρα στην Ευρώπη. Έχει παίξει Γερμανία και ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ούτε Ολλανδία, ούτε Γερμανία. Αυτή η υποανάπτυκτη, ας πούμε, και ανώμαλη. Ή οποιαδήποτε άλλη χώρα που τα αποδέχεται αυτά. Σε παρακαλώ. Ξέρουν οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί. Βέβαια στην αρχαία Ελλάδα η γυναίκα ήταν μόνο για τεκνοποία. Ο άντρας ήταν για ευχαρίστηση. Εντάξει τώρα. Σε παρακαλώ, αυτά τώρα δεν τα υιοθετούμε. Και βγάζει απάντηση ο Βαρεανάτος, τοποθετείται και αυτός διαδικτυακά και γράφει: Άκου Τσιάρτα, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Κάποιο νομοσχέδιο θα μας απαλλάξει από τις ανώμαλες και αρρωστημένες επιθυμίες σας για παράγκες, στημένα παιχνίδια, στημένα στοιχήματα, βία, ρατσισμό, χρηματιζούμενους διαιτητές και παίκτες. Φυσικά και εσείς οι διαφορετικοί έχετε δικαίωμα όπως όλοι μας. Το να θέλετε όμως να μας επιβάλλετε μη φυσιολογικά ποδοσφαιρικά ήθια, ανομαλίες και παραλογισμούς πάει πολύ. Το ότι βρήκατε μια κυβέρνηση που έχει τα ίδια μυαλά με εσάς δεν σημαίνει ότι τα αποδεχόμαστε όλα. Θέλετε να αλλοιώσετε την Ελλάδα, αλλά δεν θα τα καταφέρετε όσο θα προκαλείτε και θα θέλετε να δημιουργήσετε αρρωστημένο και στημένο ποδόσφαιρο. Φυσικά και οι ποδοσφαιριστές πρέπει όλοι να έχουν δουλειά, στοργή και αγάπη, αλλά στο φυσιολογικό πλαίσιο που όλοι γνωρίζουμε. Εδώ είναι η Ελλάδα που, όπως στην Ολλανδία και στη Γερμανία, οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν τα δεχόμαστε αυτά. Απάντησε σχεδόν με το ίδιο νόμισμα τον Βασίλη Τζάδε και μέσα σε ποδοσφαιρικά κριτήρια. Γι' αυτό και κάναμε την συγκεκριμένη αναφορά τέλος πάντων στην μάχη που έχει. Του απάντησε να βάζει ένα ποτήρι νερό. Ναι, να βάζει από τόσο εύκολα. Εθνικός σχολιαστής ο Βασίλης Τσάρτας, λαλίστατος. Εντάξει, βέβαια θέλουμε πίσω. Τον τελευταίο καιρό έχει γίνει λαλίστατος. Παλιά δεν μιλούσε τόσο. Δεν μιλούσε, εντάξει. Στην γραφή μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο το συγκεκριμένο ζήτημα. 2-31-087 και 3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τον σταθμό μας, με τον Λίμπερο 107,4. Την Κυριακή έχουμε και Football League. Ο Άρης αγωνίζεται με τον Απόλλων Πόντου στις 5 η ώρα. Όλα τα παιχνίδια σχεδόν την Κυριακή, εκτός από ένα, το Κισαμικό Σόφι που θα γίνει το Σάββατο στις 5. Την Κυριακή έχει κανένα event την Κρήτη και... δεν ξέρω, λες. Θα πανηγυρίζουν κάτι. Ο Πασαραϊκός παίζει με την Καρδίτσα, Γενιακός Σπάρτη, Λάρισα Παναχαϊκή, Εργοτέλης Καραϊσκάκη και Πανηγιάλεος Δόξα Δράμα στην Basket League. Δεν έχουμε Basket League, τώρα για κάποιο λόγο διακόπτει το πρωτάθλημα. Έχουμε κανένα... Τι έχει τίποτα? Κάνα προκριματικό, ίσως λόγω επειδή Euroleague-ας. Α, μπορεί. Επειδή μπορεί. Τα παιχνίδια είναι πολύ άμεσα, έχει Παρασκευή τώρα ο Ολυμπιακός μάτς και Τετάρτη ξαναπέζουν, δεν το έχω καταλάβει, 4-5 πάντως. Έχει ξανά πρωτάθλημα από τη δείχνει εδώ που είναι Παρασκευή κιόλας για κάποιο λόγο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, ακούγομαι τώρα. Ακούγεσαι καλύτερα, ναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, κόβεται και λόγω Ευρωλίγκα. Α, καλά το φανταστήκαμε. Ναι. Για το Champions League δεν τα κόβανε τα πρωταθλήματα. Έλατε, δεν ήταν τέτοιο, ρε. Ένα playoff. Πρέπει να έρθει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Champions League για να βάλουν μυαλό, μου φαίνεται. Πω εγώ όλους. Έτσι. Λοιπόν, για το βόλεϊ. Πέρυσι έπαιζε ο Ολυμπιακός τρεις μέρες πριν στην Τουρκία. Europa League. Ναι. Και τους είχαν προμηθεύσει όλους τους οπαδούς με προσκλήσεις. Στην Τουρκία. Για αντίδραση... Α, όχι εδώ. Ναι, ρε, για να έρθουν εδώ πέρα κατευθείαν. Και να βγάλουν και φωτογραφία στο Λευκό Πύργο. Ακριβώς. Να τα λέμε και αυτά. Δικιά μας θεσία είναι, ρε φίλε, ότι αν και το Final Four έγινε στη Θεσσαλονίκη, για να πάρει μία πρόσκληση έπρεπε να φύγει θέμα. Σιγά μου, ρε, αφού είχε μέσα χιλιούς και παοξίδες. Μπαμπή, αν αυτό γινόταν στον Πειραιά του Χιλιού, θα είχε μέσα μόνο Ολυμπιακούς. Το παλέ ήταν γεμάτο με παιδάκια. Είχε 200 παδούς του ΠΑΟΚ. Από τα ΕΠΑΛ.
Νυχτερινά, okay. Από τα νυχτερινά, από τα ΕΠΑΛ, από το κόκκινο στη Μοναστηρίο, από τον Ευκλήδη, από τον Βιαμίλ. Απόθητους. Τέλος πάντων, εκείνη η αντίδραση. Γιατί είναι πιο κολοπιτωμένη, δε φίλε. Εντάξει, τώρα το καταλάβαμε. Υπήρχε δηλαδή, ήρθαν ο δικός από την Τουρκία και αυτό. Ναι. Μάλιστα. Και είναι ήδη και ήδη. Μισό λεπτό να πω κάτι. Αυτοί παίζανε την Μπεσίκτας, δεν παίζανε Europa League. Και τι ανακατέψανε τώρα το παλέ να πούμε. Και πώς κατεβήκανε μέχρι τη Ρόδο κάτω που είναι η άλλη Καρνασσός. Καλά, μέσα στην πατρίδα μας πήγανε και κάνανε ένα σωρό τέτοια. Για πέρυσι λέμε. Για πέρυσι που ήρθε στο παλέ από την Τουρκία. Α, νόμιζα πάλι στη Ρόδο ήταν. Όχι. Τώρα μπορεί. Κάτι διάδρομο στη Ρόδο. Ήδη η Ρόδο. Ναι, ναι, αυτό. Καλά, σίγουρα θα γραφτεί αυτό. Για όποιον κερδίσει. Είναι το πρωτοσέλιδο, είναι πανεύκολο. Ξεκάθαρα. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι θα κερδίσει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Λες, μα δεν είναι Μάιος, είναι Απρίλιος. Έχω αύριο το προέστημα. Μάλιστα. Φέτος ένα σετ είδα τον ΠΑΟΚ. Ναι, και ξέρεις. Ναι, να φύγουν πάσα όλοι. Δεν αλλάζαν αυτοί. Έτσι, να φύγουν όλοι, έχουμε άποψη. Όπως είχε πει ένας και την πρώτη χρονιά που δεν είχαμε πάρει ακόμα πρωτάθλημα, είχε πει ένα στο γήπεδο, καλά ρε, αυτοί δεν ξέρουν καθόλου, αλλάζουν τρεις πάσεις και τη δίνουμε τη μία. Έγινε, σε φιλούμπε. Τσάω, τσαραλέ. Ναι. Το βόλεϊ, για το ξαναπώ, είναι από τα πιο ωραία αθλήματα, όχι το πιο ωραίο άθλημα. Το έχουμε πει και εμείς, είμαστε βόλεϊ ή κατάλληλη εκπομπή, πιο βόλεϊκή. Εννοείται. Αρκεί να είναι στο, σε καλό επίπεδο, δηλαδή να έχει μια ταχύτητα, μια δυναμική, ένα κάτι. Έτσι. Έγινε, συγχαρητούμε. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν μας περίμενε, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, δεν με ακούς. Πολύ λίγο, άλλαξε, βγάλε hands free, τι κάνεις. Τίποτα, η ίδια συσκευή από τότε, από παπάλαια. Α, κατάλαβα. Μάλιστα. Μέχρι να βγει ο Άρης πρώτη εθνική δεν παίρνει συσκευή. Ναι. Έτσι. Βάλτε κανένα φράγκο ακινητή αγορά. Ναι. Πού είσαι? Όλα καλά. Καλά. Δεν σε ακούμε πολύ καλά όμως, γι' αυτό. Ένα. Θα είσαι εκεί πάνω στη τέτοια, στην περιφερειακή που χάλασε η Σούστα. Ποια Σούστα? Δεν έκανες διαφήμιση, ρε, που χάλασε η Σούστα στην Ταλία. Α, το διαφημιστικό, ναι, το για... Ναι, τα ξέρω καλύτερα από μένα, το τι έχω κάνει εγώ, ναι. Εντάξει, okay. Καλά η Σούστα, η Φούσκα. Ναι, πάρε ένα κινητό όμως, ρε, εσύ, ας αγοράσουμε εμείς, δηλαδή, κανονικά. Ή θα σου δώσει βουγιούκα καλύτερα, που ούτε παρατάτα κινητό, από αυτή να παίρνω. Έχει αυτή. Έχει συσκευές. Βάλιστα. Γιατί έτσι ναι. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε καλά. Έχω και πληροφορία. Για δώσε. Από πρώτο χέρι. Ναι. Ξέρεις, γιατί αναβλήθηκαν οι αγώνες, θα γίνουν χωρίς φιλάθλους στο Final Four στη Ρόδο. Γιατί? Αυτοί που πήγανε να πάρουν τα εισιτήρια, ήταν τους ιδανικοί βλούβλιδες. Τους λένε, ρε, από ειδική καραβή πώς πάνε, λέει τίποτα. Εδώ στο γυναικείο που έγινε ζαριζόντουσαν μέσα από ειδική καραβή. Εντάξει. Έτσι. Έγινε, Νίκο μου, σε χαιρετούμε γιατί η γραμμή δεν μας δυσκολεύει λίγο. Έτσι, φιλιά, τσάω. Βέβαια, ίσως αυτός να είναι ένας τρόπος να ξαναέρθει ο κόσμος στα γήπεδα. Δηλαδή τώρα δεις τη διαφήμιση έχει γίνει στο γυναικείο βόλεϊ. Θα γεμίσει τώρα. Θα γεμίσουν, ναι. Εννοείται. Και κάνε ένα φορέ. Να μάθουν και αθλητές να μην ζαλίζονται. Ναι, καλά, σίγουρα. Καλά, μα είναι πρώτη φορά. Εντάξει, και ίσως αυτό. Μπορεί να τέτοιο, αλλά βλέπω να γίνεται κανένα Final Four τώρα και να αρχίσουν όλοι να. Ε, αδερφέ, έχει κανένα ματσάκι βολέ εδώ κοντά να πούμε. Να ψάχνονται όλοι μια χαρά και. Στην τελική, εδώ που τα λέμε, άμα όλοι είναι χρήστες, ας πούμε, τέτοιες ουσίες, μπορεί και να μην, κάνουν, να μην προφέρουν σε αποτρόπες πράξεις. Πού να σηκωθείς τώρα. Ναι, μωρέ, εντάξει. Πετάξεις αντικείμενο, κορδέλες, τέτοια αυτά, καρέκλες. Άσε τώρα, βρε. Θα είσαι λίγο τσάρτας, ας πούμε, σε στις κινήσεις σου, ας πούμε. Πιο τελικά το θέλω να πω αυτό το πράγμα. Τεχνογνωσία που θα πρέπει να την παρέχουμε να μας καλέσει. Και θα γίνουμε και στην Ολλανδία. Και θα γίνουμε και σαν την Ολλανδία, ναι, ίσως αυτό να εννοούσε. Εν τω μεταξύ, χθες τι άκουσα. Άκουσες ένα κάπου σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό για τον Χαριστέα, λέει ότι έχει μετακομίσει στην Ολλανδία. Τα κλείσει τα κομμωτήρια. Συγκλονίστηκα κι εγώ ότι είναι εκεί και έχει ανοίξει εκεί κάποιο μαγαζί. Δεν θυμάμαι τώρα τι λέγανε οι φίλοι του Άρεος. Αλλά λίγο με στεναχώρησε αυτό. Τώρα εντάξει. Γιατί... Κρίμα να φεύγει επιχειρηματικό. Βέβαια, γιατί ακόμη μια φορά να. Αυτά ο Τσάρτας γιατί δεν τοποθετείτε. Ούτε και συμπαίκτε. Ναι, και συμπαίκτε και να πει όμως αν θέλει να. Μα θέλει να τον τέτοιο. Αυτός δεν είχε κάνει το κόρνερ. Ο Μπασινάς το είχε κάνει και το βάλε ο. Στο τελικό. Ή ο Τσάρτας. Ο Μπασινάς το έκανε στο Τσάρτας, έκανε και εκεί ήταν και περιγραφή με το ποτήρι νερό. Ναι, με το μάτς με την Ισπανία τον κόλ. Κάνει τη σαλαντάρα παλιά. Ναι. Στον Άγγελο. Ναι. Με την Ισπανία, ο Βρίζας έβαλε με την Ρωσία. Με τη Ρωσία, μάλιστα. Εντάξει, οκ, λέω όμως στον Χαριστέα. Δεν προλάβαμε να διαβάσουμε, να ασχοληθούμε και με το διαζύγιο της
της σεζόν, το διαζύγιο που αναφέραμε σαν ξεκίνημα στην εκπομπή. Θα τα πούμε όλα, αλλά τελικά δεν είπαμε. Εντάξει, σου το αφήσουμε από Δευτέρα να το σχολιάσουμε. Επίσης θα πρέπει να εξάγουμε την τοποθέτηση ενός φίλου του Άρη. Χτες είχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έκανε ένα live νομίζω στο Instagram. Και μπήκε ένας φίλος του και του γράφανε διάφορα εκεί, we love you, τέτοιο. Μπήκε ένας και του έγραψε του Ρονάλντο. Πιστεύω να τα κατάλαβε. Έλα βρες το Χαριλάου. Έλα βρες το Χαριλάου. Να σε καταπιώ, θέλει ζήσεις ρε μυρωδιά. Έπρεπε να τα γράψει στα αγγλικά για να το καταλάβει καλύτερα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Έλα βρε ξανά στο Χαριλάου, Κριστιάνο Ρονάλντο, να σε καταπιεί ο Δελιζίσης, για να βάλεις και λίγο μυαλό. Για να δεις... Μιλούσαμε και έκλαιγε. Έτσι. Κριστιάνο, ήρθε στο Χαριλάου, σε μιλούσαμε και έτρεγε. Και έτρεχε, ναι, και έτρεχε, βεβαίως. Εννοείται. Αυτά τα ολίγα από τις αθλητικές μας δραστηριότητες. Η Ιντερβέντεν μας συντρόφευσε σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Μας ενημερώνει για τα αποτελέσματα σε Αγγλίες και Ισπανίες, το τι έχει το προγραμματάκι μας για αυτό το Σαββατοκύριακο στην Premier League. Σήμερα 19 δεν έχουμε. Όλη τη βδομάδα παίζουμε 20, εντάξει τότε ξεπερνάμε. 21 τότε έχει παιχνίδια. Αύριο Σαββάτο West Brom Liverpool, Watford Crystal Palace και την Κυριακή στο Oak Berlin Arsenal West Ham, Manchester City Swansea, Everton Newcastle. Τα προγράμματα διαμέσω της Intervender. Εμείς σιγά σιγά θα σας εγκαταλείψουμε. Ολοκληρώσαμε την πρωινή μας πανδεσία για ακόμη μία εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή. Εκούσε και ακούσε. Άντας πάρουμε και την τελευταία γραμμούλα. Καλημέρα και να αποχωριστούμε όλοι μαζί. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι boxing day αύριο για τους χουντικούς στην Αγγλία. Κλείσε. Ο Χαριστέας άνοιξε coffee shop στην Ολλανδία. Το παιχνίδι στο βόλεϊ για να δουλεύει το μυαλό. Έτσι. Και βάλαμε και στην κλήρωση για το τεσσάρο. Το πήρες. Ένα αρνία, το σουβλίζεις αύριο. Και ολοκληρώνουμε. Ναι, αύριο είναι παγκόσμια ημέρα οδοποιίας. Σίγουρα. Ναι. Γιορτάζει το υπεχοδέ. Κάναμε δρόμους και ανοιχτά παράθυρα. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός. Βάζουμε και τον φίλο μας στην κλήρωση. Μέχρι και τις 10. Εμείς τα ξαναλέμε από Δευτέρα στις 6. Αναστάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Μπάμι. Κυρίως για την σήμερα, για την βολεϊκή σου ανάλυση. Εντάξει, έγινε. Τώρα προκύπτουν αυτά τα ζητήματα. Έχω δει ένα σετ. Είδες ολόκληρο σετ φέτο. Με ποια ομάδα? Δεν θυμάμαι. Με κανένα Ολυμπιακό θα είδες. Θα είδες εκεί ότι πήγαινε στο 3-0. Α, ναι. Δίκιο. Αλλά λες, άντε τα παλδά να φύγουν όλοι για τέτοια. 5 και 8 σήμερα τα ματσάκια. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Ηρακλής Παναθηναϊκός αντίστοιχα. Σαν βολεϊκή εκπομπή που είμαστε. Λοιπόν, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Φιλιά, τσάω.